μου αδελφή Σμήνη, πες μου ποια συμφορά ο Δίας δεν έστειλε σε εμάς τις δυο που μείναμε μόνες μας μετά τον όλεθρο που χτύπησε το σπίτι του Ιδίποδα. Γιατί όλα τα ζήσαμε, και φοβέρες και ντροπές και δυστυχίες. Μη γελάς από τώρα, έχει κι άλλο. Κι όμως, ο Κρέοντας λένε στην πόλη πως έβγαλε μία διαταγή. Άκουσες τίποτα, Ισμήνη, ή δεν βλέπεις τη συμφορά που έρχεται κατά πάνω μας? Αν τη βλέπω, λέει, σαν τρένο σε αφύλακτη. Εγώ, Αντιγόνη, δεν άκουσα καμιά είδηση για τους αγαπημένους μας. Από τότε που χάσαμε τα αδέλφια μας, που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, ο ένας από το χέρι του άλλου. Καλά, αυτοί έφυγαν νωρίς. Τι συμβαίνει, Αντιγόνη? Διακρίνω κάτι τραγικό στο βλέμμα σου. Ας τη σκοτώσει κάποιος τώρα. Το ξέρεις, Ισμήνη, ότι ο Κρέοντας από τους δυο αγαπημένους μας αδελφούς, τον έναν τον έθαψε με τιμές και τον άλλο τον έδωσε στα όρνια να τον φάνε. Στα όρνια να τη φάνε, καλή ιδέα. Απήγησε μάλιστα πως όποιος τολμήσει να θάψει τον Πολυνίκη θα πεθάνει με λιθοβολισμό στην πόλη. Με λιθοβολισμό, αυτό μου ακούγεται καλύτερα. Όμως εγώ θα θάψω τον νεκρό αδελφό μου με τα ίδια μου τα χέρια. Και εγώ εσένα στο υπόσχομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορείτε να πηγαίνετε. Δηλαδή, εντάξει, τον πήρα το ρόλο. Να το σκεφτούμε σοβαρά, να είστε σίγουροι. Πάντως, ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω και Κρέοντα. Αν δυστυχώς δεν σπίνεις, Μπλουτάκι μου, τον Κρέοντα θα τον παίξει ο κύριος από εδώ. Δεν της αρέσει. Χτες να ερχόσαστε, θα τον παίρνατε το ρόλο. Καλά, εντάξει, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Και η Αντιγόνη καλή είναι. Ναι, η δόλια. Να σας πω, τώρα δηλαδή εγώ να περιμένω τηλέφωνο. Αλίμονο. Μα βέβαια, αφού σας είπα, θα σας πάρω. Και χωρίς τηλέφωνο. Και τώρα, ας πούμε, που γνωριστήκαμε λίγο παραπάνω, δεν μου λέτε, έχω ελπίδες? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καλή μου. Καλό. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μουτάκη μου, γεια σας. Δεν μπορείς να πεις, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Ναι, ενώ οι προηγούμενες ήταν από λαμπέτια πάνω. Εγώ στο έχω πει, αγόρι μου, πάρ' το κοιμούλι. Θα είναι η Αντιγόνη. Έλα τώρα, ρε, με δουλεύεις. Εγώ θέλω να βρω την Αντιγόνη μου. Θέλω ένα κορίτσι άκαυτο. Που δεν με νοιάζει να ξέρει από θέατρο. Θέλω να είναι ένα κομμάτι ακατέργαστο σπηλό, να πάρω εγώ το πυλό στα χέρια μου και να πλάσω την Αντιγόνη. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Άμα σου μείνει καθόλου υλικό, δεν πλάθει και καμιά στάμνα να τη ρίξουμε με κάνα γιουβετσάκι στο φούρνο? Έλα, ιδίες. Αιδίες, ρε, ζει το γιουβετσάκι στο φούρνο. Θα μα τρελάνει τώρα, εσύ. Πού πας τώρα? Σπίτι, εσύ. Κι εγώ, πάω να μελετήσω. Η Βλουτάκη μου άνοιξε καινούργιους ορίζοντες για το ρόλο μου. Κυρία Μαρκορά. Όχι, δεν είναι εδώ του κυρίου Μαρκορά. Ναι, σωστός ο αριθμός, λάθος ο άνθρωπος. Ποιος μένει τώρα εδώ? Μια θεία του ορολόγος. Ποια είμαι εγώ? Η θεία του η ορολόγος. Πόσο θα λείψει? Α, πολύ θα λείψει, πάρα πολύ θα λείψει. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15. Μπορεί και για πάντα, μην σας πάρω στο λαιμό μου. Γεια σου, Τανσού. Τανσού, να πεις το πρώτο σου παιδί και να είναι και αγόρι. Τι έχει μωρό το κορίτσι μου? Νευράκια, νευράκια. Το κορίτσι δεν είναι σου και κατά ξερά σου και κατά δευτέρα δεν έχει νευράκια, έχει νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Γιατί εδώ και 2 μερόνυχτα ξεμασκαλιάστηκα, σηκώνω το τηλέφωνο και να ανοίγω την πόρτα σε ένα σωρό αδέσποτες που όλες τους με ρωτάνε για μια Αντιγόνη. Και ποια είναι η Αντιγόνη, δεν την ξέρει την κυρία Μίνα? Φυσικά και την ξέρει, κοριτσάρα μου. Ναι, νιώθω και θα το τσεκάρω εγώ. Ρε Αστροπελέκη. Η Αντιγόνη είναι τραγωδία του Σοφοκλή. Α, του Σοφοκλή, έτσι, πες μου για να καταλάβω. Δεν θυμάσαι που είχαμε πάει στην Επίδαυρο και είχαμε δει την παράσταση? Α, λες για μια που βγήκε στα μάτια της με το γιο της και μετά ο γιος της έβγαλε τα δικά του από μόνο. Α, γεια σου. Ωραία οικογένεια και. Τι και. Με ένα φράγκο στο Μικέ. Τι και έβρε, σου λέω. Και τι δουλειά έχεις με την Αντιγόνη του ξένου ανθρώπου? Δεν ανεβάζω εγώ την παράσταση της Αντιγόνης. Γριά το μεσοχείμωνο, πεπόνι είναι θυμήθη. Και πού να σου βρω εγώ πεπόνι, χειμωνιάτικα καλή μου? Και ποιος σου ζήτησε πεπόνι, βρεχαμένο? Εγώ σου λέω πως ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Για να τελειώνουμε λοιπόν, γιατί με κούρασες. Τα κορίτσια που σε έπαιρναν τηλέφωνο είναι οι ηθοποιοί. Που πρέπει να τους δω για τον ρόλο. Και επειδή είναι αυτές οι ηθοποιοί, πρέπει εγώ να κολοσούρνομαι από το τηλέφωνο στην πόρτα και τούμπελι. Άλλη προκομμένη. Άνοιξε. Θα τη διώξω. Άνοιξε. Μη σβρώχνεις, θα τη διώξω. Τα σου άνοιξε. Για τελευταία φορά. Και άμα σου κάνω νόημα, τη διώχνεις, έτσι. Καλώς το κοριτσάκι, καλώς το. Τι θες,
θέλετε? Τον κύριο Μαρκορά. Α, ο κύριος Μαρκοράς πέθανε. Πέθανε? Mm. Πώς, πότε, από τι? Πριν από 10 λεπτά από Αστραγιά. Τι να κάνουμε, να είστε καλά, τον θυμάστε. Όταν θα έχουμε τα 40, θα σου στείλω πρόσκληση, έτσι. Άντε, άντε. Χρειάνε μου δαρμένο. Τι είπε στι κοπέλε? Α, δεν σου άρεσε κιόλα. Άμα δεν σου κάνω, να μου ετοιμάσει τα χαρτιά μου να πάω στα ξαδέρφια μου στο Αϊντάχο. Τα σου. Είπατε κάτι? Έλα, βρε Φλωράκι, τελευταία φορά. Φλωράκι τώρα, ε. Καλά. Εσύ δεν τα ακούς τώρα, μωρή. Ναι. Καλά. Ε, καλά είπαμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Η χείρα είναι. Έλα, Μπουμπού, τι κάνεις? Μπουμπού, το μαυσολείο. Αυτή έχει την Ακρόπολη για πει. Ακού, Μπουμπού. Φύγε, γιατί θα γίνει εδώ η μάχη του Πέτα. Ναι, Μπουμπού, σ' ακούω. Κοντζαμά Μαντράχαλος να λέει τη μάνα του Μπουμπού, θα μου σχόραμε. Καλά, ναι. Πού πήγες? Τι τη ρωτάς, έκανα πιο σοκολάτικο θα πήγε πάλι. Όχι, Μπουμπού, δεν το ξέρω το μάγειρα του Τζιπι Κόρνερ. Δεν στο πω εγώ. Πες τις χαιρετίσματα. Τα λεφτά περνάνε και αύριο. Τι θα κάνω τώρα, ένα ντουζάκι θα μπορώ να κάνω. Καλά, Μπουμπού, θα το κλείσω το θερμοσύμφωνα πριν πω. Λες και δεν μπορούμε να το πούμε εμείς για το θερμοσύμφωνα. Ήρθαν τα άγρια του, κύριε. Κι εγώ σ' αγαπάω, Μπουμπού, κι εγώ. Ορβάρα, αγάπη μου. Χρυσό μου, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Τάκες, παζέ. Μπαμπού, 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 μπαμπού. Ποιο τα? Για Φλώρα, εγώ είμαι ο Ανδρέα. Για χαρά. Εσύ. Δεν σου πανάρχεις νωρίτερα το πρωί? Ε, τώρα μπορέσαμε. Βλέπεις του Μακρυγιάννη έχει βαρέσει διάλυση. Γενικώς. Και τι να σε κάνω τώρα, βρε? Κάνε μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες. Βρε συφοριασμένο μου, κακό ψόφο να μην έχεις. Δεν μπορώ τώρα, είναι μέσα ο άλλος. Ε, και τι εγκληματούμε? Εμείς όχι, αν θα εγκληματίσει αυτός έτσι και καταλάβει. Έλα, έλα, βάλε ένα χεράκι, γιατί έχω κλείσει τη Μητσέων, ολόκληρη τη Μητσέων με το τρίκυκλο. Αυτό δεν είναι το εμαγέ? Βρε, ας το εμαγέ και άντε στο καλό, βρε. Ο κύριος? Παρδόν. Τώρα, άμα σου πω. Χέστα. Φλώρα, είπα ο κύριος. Ανδρέας, για το έμαγε. Ποιο έμαγε? Ναι, ρε, ποιο έμαγε, καλά σου λέει, ποιο έμαγε. Μια στιγμή, κύριε, μια στιγμή. Μήπως όταν λέτε έμαγε εννοείτε την πανιέρα? Και παρεπιπτόντως είστε και παλαιοπόλης. Εγώ την καθαρεύουσα δεν την εβάνω στο στόμα μου. Αλλά άμα σας κάνει κέφι να το πείτε κι έτσι, καλώς. Ναι, την πανιέρα. Τα σου! Καλό. Ρε, έχουμε εδώ εσύ, εσύ. Δεν την πουλάμε την πανιέρα, πώς το λένε. Εμένα μας αρέσει να την έχουμε εδώ έτσι, άχρηστη, μέσα στο σαλόνι και να την καμαρώνουμε. Ε, καλά, δεν ήρθαμε για να κλέψουμε, για μια διευκόλυνση ήρθαμε, για ένα ψυχικό. Καθώς από ό,τι είναι γνωστό, το εμαγέ δεν πουλάει. Πηγαίνετε, κύριε. Avec plaisir. Το κινητό το έχεις, ε. Για πλησίασε εσύ. Μη μου κουνάς εμένα το δάχτυλο, μον δεν σε φοβάμαι. Καλά, έχεις πολύ θράσος, το ξέρεις. Αυτό είναι το σπίτι μου. Είναι ο χώρος μου. Δεν θα μείνει μίγα. Κι εγώ την πανιέρα μου τη θέλω εκεί. Στο σπίτι μου θα βάζω ό,τι θέλω. Μα δεν με αναβάλεις και μαούνα. Τι με νοιάζει εμένα. Εσύ γίνεσαι ρεζίλ στην γειτονιά. Δεν το πιστεύω, στην γειτονιά. Επειδή σου το κάνεις για να μου σπάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων, για να μην φλιαρούμε. Η πανιέρα θα φύγει από εδώ πέρα και στη θέση της θα μπει μια ωραιοτάτη πολυθρόνα μπαμπού που γίνεται και κρεβάτι. Θες να με ρίξεις τα ναρκωτικά, καλή μου γυναίκα? Δεν θα έρθεις τώρα εσύ το νιάνιαρο να μου μάθεις τι χρειάζεται ένας χώρος για να ζεστάνει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μένω κι εγώ εδώ και έχω κι εγώ άποψη για αυτό το αχούρι. Λοιπόν, διάλεξε ή την πανιέρα ή εμένα. Την πανιέρα! Μόνο θα στην πουλήσω εγώ την πανιέρα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αν δεν το κάνω, να μην με λένε μπαρμπαρίτσα. Σαν κολλασμένη για ένα φίλι παρακαλάω, την αγκαλιά σου αναζητάω. Σαν κολλασμένη, σαν κολλασμένη, τα δυο σου χείλη ζητιανεύω, λίγη αγάπη σου γυρεύω. Σαν κολλασμένη.
Με έχω καλεσμένη σαν και εσένα, θα κάνετε σχίζει. Έλα, καλά, υπερβάλλεις τώρα και ντρέπομαι. Όχι, όχι, ξέρεις πώς σ' αγαπάω. Και εγώ ξέρεις πώς σ' αγαπάω. Όχι, εσένα σε ξεχωρίζω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Και εγώ, και εγώ. Τι θα έλεγες τώρα να περάσουμε σε ένα παιδί που είναι νέο στο χώρο του τραγουδιού. Τον Φίβο Δελιγιάννη. Ποιος είναι αυτό, ούτε που ξέρω. Μπράβο, Φίβε. Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα να καθίσεις. Έλα. Για να σηκώνεσαι εσύ κάτι ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Φίβε, νέο στο χώρο, ε. Ναι. Καλορίζικος. Ευχαριστώ. Σίγουρα, με τέτοιο ποδαρικό. Για πες μας λοιπόν δύο πράγματα για σένα. Έχω σπουδάσει κλασικό πιάνο και κιθάρα στο κονσερβατουάρ. Α, μάλιστα. Φέτος πήρα το πτυχίο μου στη μουσικολογία. Μάλιστα. Και η πτυχιακή μου ήταν πάνω στη μουσική των Ίνκας. Των Ίνκας, τι μου λες τα κουτσικιά μου. Καλέ εγώ δεν ακούω. Να σου πω το σοκολάδικο. Και πριν ένα μήνα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος με μουσική... Τον Ίνκας. Όχι. Είναι μια προσπάθεια μελοποίησης ένα κλασικό αριστούργημα, το άσμα ασμάτων του Σολομόντος, σε μεταγραφή του μεγάλου νομπελίστα μας Γιώργου Σεφέρη. Και πώς ήταν συνεργασίες, ε? Με ποιον? Με το Σεφέρη. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος μας Γιώργος Σεφέρης δεν ζει πια ανάμεσά μας. Αλλά το ερώτημά μου πήγαινε, αλλά ας τα αφήσουμε όμως τα δυσάρεστα. Ούτε ο Σεφέρης μας θα το θέλε. Γι' αυτό πήγαινε να πεις ένα τραγουδάκι. Α, αγάπη μου. Έλα. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Μάτια σου είναι περιστέρια μέσα από το πέπλο σου. Η κόρνη σου είναι κομμάτια γυριά, ουροβολά από το γαλά. Πιανού γαλά, δροβολάν τα γύρια. Τα δόντια σου είναι προβατίνες κουρεμένες, μου ανέβηκαν απ' το λουτρό. Ποιο λουτρό, καλέ? Πολλές με δίδυμα δεν είναι στερφά ανάμεσά τους. Α, Χριστός, τι παντόφλα είναι αυτή η αγάπη μου. Χίλια συγγνώμη, πού να ξέρα. Όμορφη που είσαι. Όμορφα, όμορφα. Έλα τα αγάπη μου, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Ελάτε να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Κάτσε, μανάρι μου. Μπράβο. Ήταν ένα μικρό δείγμα, αλλά ελπίζω να καταλάβατε. Αν κατάλαβαν, ενθουσιάστηκαν. Αν καταλάβαμε, ενθουσιαστήκαμε. Να, εδώ λέγαμε με την Άννα Μαρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα δίσκο μαζί. Άννα Μαρία, τέτοιο ταλέντο, μην τα αφήσεις. Βέβαια, καλέ, το ταλέντο του φωνάζει από μακριά. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, Φίβε, πού εμφανίζεσαι αυτή τη σεζόν για όσους θέλουν να σε δούνε? Είμαι σε μια πρωινή αποθήκη, στο Μεταξουργείο. Σε αποθήκη στο Μεταξουργείο. Μπράβο, μπράβο. Και σαν νότα. Και του χρόνου στην Εράιδα. Έλα, αγάπη μου, τώρα να συστεί το σύμπαν. Σήκω. Λοιπόν, θα σου πω τη μοναδική μπαλάντα που υπάρχει στον καινούριο μου δίσκο, όπου ο δίσκος λέγεται «Η Άννα Μαρία λόγο θέτει». Φοβερό. Θέσε μας λόγο. Πάω. Παλικάρι μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Συνένοχη στο ξαναφέρεις τέτοια σούργελα στην εκπομπή, θα τα κόψω από τη ρίζα. Σούργελο ο Φίβος. Καρασούργελο. Ζηλεύεις, μωρό μου, ζηλεύεις που δεν τον φτάνεις ούτε στον Ιχάγερ. Ναι, βρε, ζήλεψα τις κουρεμένες προβατίνες και τις κατσίκες από το Γαλάδ. Γίδες από το Γαλάδ. Από κατσίκες από το Γαλάδ. Μαρινά, μιλάμε για το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Μιλάμε για ένα βαρεμένο που είναι για τα μπάσα. Είναι καλά το κοριτσάκι που ήρθε και μας έσαι στην εκπομπή, γιατί. Στο έχω πει ότι η εκπομπή και εσύ μαζί χρειάζεστε ένα βάθμι. Τι είναι αναβάθμιση, βρε, οι κατσίκες από το Γαλάδ. Θες να φορτώσω τώρα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος το φέρε εδώ αυτό το χάπατο? Εγώ, ο από πάνω μου το φέρε. Να πεις το από πάνω σε αυτά τα σκουπίδια να τα ακούει σπίτι του. Ο κόσμος άλλα θέλει, το ξέρεις, βρε, την ώρα που εμείς κουρεύαμε τις προβατίνες του Μπουρούχα. Οι απέναντι είχαν τη Φιώνα Τζαβάρα, βρε, τη Φιώνα Τζαβάρα. Δεν θα μας παρασύρουν οι απέναντι στην κατρακύλα. Εμείς είπαμε, είμαστε σε περίοδο αναβάθμισης. Καλά, όταν θα έρθουν
αύριο τα νούμερα, να πεις του ο Κοπάνος να τα πάρει σπίτι, να τα κάνει ρολόγια να πάει να αναβαθμιστεί. Ποιο σιγά μου, ποιο σιγά. Δεν μασάω εγώ, αγόρι μου, είμαι αντράκι εγώ. Και δεν μου λέει, ρε αντράκι, εκείνο τον έρμο το Σεφέρι, δεν το ξέρει ότι τον έχουμε θάψει με δόξες και τη μέσα εδώ και 25 χρόνια. Άσχετη, άσχετη. Το ξέχασα, τρεις ώρες ήμουνα στον αέρα, μπλόκαρα η γυναίκα. Όπως ξέχασε και την προηγούμενη φορά ότι η Αλεξανδριανή Σκελιανού ούτε μία σχέση έχει με τον Άγγελο Σκελιανό. Και εσύ που το ξέρει, του έχει κάνει ανάλυση αίματος. Και όχι μόνο αυτό, του έστειλε και χαιρετίσματα του νεκρού με την κοπέλα. Το έκανε για πάνε ενδεχόμενο. Συνένοχη στο απ' το άλλο που πήγαμε να καλύψουμε τη συναυλία του Μπιθικότση για το Άξιον Εστί και τούτο συγχαρητήρια του ανθρώπου για το ποίημα. Αυτόν βρήκε, αυτόν τ' άλλο. Α, σου δώσω μία, σου πω εγώ. Απ' το χθεσινό με το Βέλτσο, πώ σου ήρθε, μωρή τρομάρα να σου ήρθει, που μου ήθελε να μιλήσει για το μονόμηρο Μισούπα και του είπε στον άνθρωπο τα έργα του Ομήρου είναι η Ομήρου Οδύσσια και ο Ομήρου Ηλιάδα. Εγώ έτσι τα άμαθα στο σχολείο. Ποιο σχολείο, ρε ξόφτερνο, που το μισό σχολείο το έβγαλε τουαλέτε καπνίζοντα. Εγώ φταίω που με συμπαθούσε ο επιστάτη. Ναι. Έλα. Τι? Είσαι σίγουρος? Καλά, καλά. Άστο, θα το δω. Δεν το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Η μικρή συμπάθειά σου. Το πέταξε πάλι το μπιφτέκι της. Νικηφόρε, γίνεσαι επικίνδυνα λαϊκός. Ξέρεις τι έκανε πριν από λίγο? Νεκρανάστησε το Σεφέρ. Τι δουλειά είχε ο Σεφέρης στην εκπομπή? Είπαμε να ασχοληθούμε και με κάτι πιο σοβαρό. Να αναβαθμιστούμε. Αρκετό κράξιμο τρώμε από τις εφημερίδες. Να, τι κράξιμο είχε φάει καημένη η μαρκά του, θυμάσαι, του ντοματοπαραγωγού που μεσούσε στις δικτατορίες, πήγε και τα φτιάξε με το γαμπρό της που τον γνώρισε όταν πήγε να δει την κόρη της στην Περούτζα. Εμένα πάντως η Φλωραντία είναι πιο του γούστου μου. Τι υπέροχα μεταξωτά ήταν αυτά που πήραμε με τους μπουντούριδες που είχαμε πάει, θυμάσαι. Μαζέψου, Ντένι μου, μαζέψου. Τι λέγαμε? Ναι. Τι? Γιατί? Ε, βέβαια. Σιγά μη δεν το ακύρωνε. Άδικο έχει άνθρωπος. Τέλος πάντων, άστο, θα το δω. Γαμώ το. Νικηφόρε. Άσε με τώρα κι εσύ. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι η κατάσταση με τη μικρή έχει γίνει ανυπόφορη. Έτσι όπως πάει, δεν υπάρχει περίπτωση σοβαρός άνθρωπος να πατήσει το πόδι του στην εκπομπή. Όριστε, τώρα τηλεφωνήσαν από το Ζουράρι και το ακύρωσε για αύριο. Το ακύρωσε ο Ζουράρης, κανένα πρόβλημα. Έχω εγώ μια ιδέα. Άστο, Ντένι μου. Άστο, αγάπη μου. Καθόλου δεν θα το αφήσω. Τώρα θα δεις. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Τι είναι πάλι, Μπουμπού? Ναι, γράφω. Τα απομνημονεύματα σου. Τι να γράφω, ρε Μπουμπού, τη μετάφραση κάνω. Α, να σε πάλι. Στην εφημερίδα, πού? Την Πέμπτη το βράδυ, λέει. Όχι, Μπουμπού, δεν έχω πάει. Καλά, μην ανησυχείς. Μόλις κλείσουμε, θα πάρω να κλείσω τραπέζι. Οπωσδήποτε όμως, είναι πολύ καλό ρεστοράν. Μπαίνουμε που λες με την Ινέτα και που καρφώνεται το μάτι μου. Όχι στο σερβιτόρο, Κωνσταντίνε. Στα τραπεζάκια. Τέτοια τραπεζάκια, μα ολόιδια, πού το βρήκανε, βρε παιδί μου? Είχα δει τελευταία φορά στη Βιέννη το 56. Νιόπαντρη τότε με το Μαρκορά. Που είχαμε πάει ταξίδι του Μέλιτος με τους Αποστολόπουλους. Μπαίνουμε που λες με στο Φλωριό και πέφτουμε πάνω. Όχι καλέ στα τραπεζάκια, στην Άννα τη Βέλτσου. Καλώνει. Το μαλλί όλο πίσω, η πλάτη όλη έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί. Απροπό, είσαι ελεύθερος αύριο το πρωί? Το πρωί, αλήθεια, τι ώρα ξυπνάς? Ξυπνάω το πρωί κατά τη μία το μεσημέρι. Αλλά δύσκολα. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα? Στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μαρίνα μου. Αφού αναρωτιέμαι πολλές φορές, γιατί να μην είχα γεννηθεί άντρας. Εννοείς ότι σε βλέπουν σαν σύμβολο του σεξ? Και είναι πάρα πολύ άδικο να σε βλέπουν μόνο σαν γυναίκα. Κι άντε να τους πείσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από γυναίκα. Είσαι άνθρωπος. Αχ, τι τα ψάχνεις, Μαρίνα μου. Όλοι άντρες ίδιοι είναι. Βέβαια, όλα τα γουρούνια την ίδια μουτσούνα έχουν. Αλήθεια, εσύ τον άντρα πώς τον προτιμάς? Να σου πω. Άντρα. Κι εγώ. Ο άντρας δεν μ' αρέσει να είναι καθόλου ομοφιλόφιλος. Α, σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Την ίδια συζήτηση είχαμε και με τη Μιμή. Α, τη Θεοδώρα την είδε. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μη σε νοιάζει, δεν έχασε τίποτα. Θα το κάνει ταινία, μου το εμπιστεύτηκε προσωπικά. Σοβαρά, ε? Να σου πω, αυτή τη στιγμή η Μιμή θα μας βλέπει, να τη στείλουμε φιλάκια. Ναι, σε ποια κάμερα, παιδιά? Οκ, Θανάση. Φιλάκια, Μιμή. Γεια, Μιμή. Τι γνώμη έχεις για τη φιλία? Την καλύτερη. Η φιλία είναι πολύ καλό πράγμα. Μαζί σου. Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών φιλίες. Εγώ δεν ξέρω. Αγαπώ τη ζωοφιλία, μισώ τη λυκοφιλία και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη πληγή της αστιφιλίας. Α,
Αλλά για αυτή την πληγή θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα με ειδοποιούν από το control ότι πρέπει να κλείσουμε. Αγάπη μου, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Bye! Ωρε, Χρυσέ μου, γιατί τρέχουν τόσο γρήγορα οι τίτλοι με τα ονόματα των παιδιών? Δεν ξέρω, εγώ ζαλίζομαι. Εσύ δεν ζαλίζεσαι? Εγώ ζαλίζομαι μόνο όταν υπογράφω τις μισθοδοτικές καταστάσεις των παιδιών. Όχι, φαντάσου, σε παρακαλώ, όλες αυτές τις μάνες που θέλουν να δουν το όνομα των παιδιών τους στην τηλεόραση. Το βλέπεις από την οικογενειακή πλευρά το πρόβλημα. Νικηφόρε, Χρυσέ. Φρόντισε. Είσαι σημεία. Αχ, πάω, έχω αργήσει, θα με σκοτώσει η Νινέτα. Μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε. Είναι ήσυχος. Ορβάρ, Χρυσό μου. Και καλά, ρε ασυναρμολόγητο, όλα τα άλλα να τα φάω. Εκείνη την έρμη, την αστιφιλία, πώς σου ήρθε να την πει ότι είναι είδος φιλίας? Και εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν είναι? Στο έχει πει. Μου το έχει πει ο Αριστοτέλης, μωρή, εδώ και 2000 χρόνια. Από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, το Λάκι. Γεια σας, Χρυσά μου. Γεια σας. Πώς είσαι σήμερα, κυρία Μαρκορά? Χαριτωμένα. Στον κύριο Κασιμάτη είχατε πάει? Βέβαια, παλιός φίλος του Μακαρίτη. Τι να κάνω, να μην περάσω να του πω μια καλημέρα? Αλίμον, επιβάλλεται. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω την όμορφη παρέα σας. Πνίγομαι, έχω πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Καλό σας απόγευμα. Χαρήκα που σας είδαμε. Τόλι, Χρυσό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Κατεβαίναμε προχτές με την Ινέτα στην πλατεία. Και γωνία Πατριάρχου Ιωακήμ και Πλουτάρχου, βλέπω την Πέπη την Κοσμίδη. Του Κοσμίδη που έχει το κτηματομεσητικό πάνω από την Καλογύρουα. Μπαίνω μέσα και βλέπω ένα λουστρίνι με τελείωμα από φίδι. Και μου λέει η μαμά Καλογύρου, πάρ' τα, Χρυσή μου, και θα το φοράς παντού. Μα εγώ τσιλώ, δεν μπορώ, ανατριχιάζω με τα φίδια. Πάρ' τα, μου λέει, και θα με θυμηθείς. Και θυμήθηκα ότι πριν από 3 χρόνια εκείνο το φίδι, η Πέπη, κυκλοφορούσε με ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Ανεπληρωματικό της ΑΕΚ. Και καμιά μας δεν έμαθε ποτέ τι τον είχε. Άλλες λέγανε ότι ήταν ενόχο του κτηματομεσίτη και άλλες. Τι να σας πω, κυρία Μαρκορά, εγώ δεν ξέρω. Τόλι, ξέρεις. Έλα, μη μου πεις, δεν σε πιστεύω. Μπράβο, μα, την Ινέτα. Λοιπόν, μόνο εγώ είμαι απονήρευτη. Σε ευχαριστώ, Χρυσό μου. Τώρα ησύχασα. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μαρκορά. Γεια σας. Γεια σας. Δεν είναι πολύ χαριτωμένη. Ο ημαρός μαρός, γεμαρός μυρνιά. Οι μαρός μυρνιά, βαΐα βογγανιά. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Δεσβητάνια, Κασπαζά. Τηλεφώνησε κανείς? Βασβενίλα, Κασπαζά, Νινιέτα, εις Γκαζάλα, Πριτιό, Τρεις Παλαβίναι. Α, παπά, δεν προλαβαίνω, το μπάνιο είναι έτοιμο. Ντά, Κασπαζά. Εγώ ανεβαίνω, αν έρθει η κυρία Νινέτα, ετοίμασέ της μια μαργαρίτα και πούσε να τον τρύψει καλά τον πάγο. Την άλλη φορά παραλίγο να τη χάσουμε. Εδώ τη στάθηκε το αγκονάρι. Μια καρτελαϊτσά, Μαργαρίτα. Το άκουσα αυτό. Λουβάτε, πυρασβεστικές αυλίες σ' ακούω. Τι συμβαίνει? Πήρε φωτιά κάποια ψυχή. Η φλόγα της την καίει. Αν είναι κάτι σοβαρό, θα μας το πει η Γκρέη. Έρχονται να σβήσουνε τη φλόγα που με καίει. Ας όψετε ο αίτιος που μου την έχει ανάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτόν, ναι, να τον κάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτόν, ναι, να τον κάψει. Σαν καμίνι, έχω καημό στα στήθια μου, πόρνα με σαν καμίνι. Thank you.
Ακόμη θα είναι μαζί μας η υπέρ Γιλένα Παπαδοπούλου, η αδελφή Κατσάμπα και για ένα καυτό κοινωνικό θέμα ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και ο Δημήτρης Παπανώτας. Και μην ξεχνάμε φυσικά τα υπέροχα μας. Και τα τηλεφωνήματα σε όλη την Ελλάδα για το διαγωνισμό της ξεσκέπαστης Mercedes. Τι μαλλί είναι αυτό, Χριστέ μου! Πάρε να συγκεντρώσω, αύριο θα έχουμε πρόβλημα. Το ξέρω, αν πας αυτό το χάλι σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Συγκεντρώσου, μωρί σου λέω, αύριο έχουμε το Μαρκορά, πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Σαν σκυλούς να θέλω να μία συμμετώ, μικρόφωνο μου λείπει. Πρέπει να προετοιμαστείς. Αυτό θα κάνω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πρωί, πρωί πάω για δάφνες. Θα φας φούσκο! Ας κατομίνιας μπορεί και να δουλέψουμε το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πάω για ντάβγες, θα περάσουν κόκκινα της φωτιάς. Το πιστεύω. Έλα εδώ, μωρί σου λέω, να μιλήσουμε για το θέμα. Το θέμα μας είναι ότι ένας ιερέας αρνήθηκε να θάψει κάποιον επειδή είχε κάνει πολιτικό γάμο. Ο ιερέας. Ο Αποθανών, μωρί, ο Αποθανών. Ευχάριστα θέματα μου διαλέγετε να μου την κάνετε την εκπομπή. Για το θέμα θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, που αυτόν τον καιρό ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο κείμενο της Αντιγόνης, όπως ορίστηκε μέσα από τα ρευτά του χθες και τις συνιστώσεις του σήμερα από το διαχρονικό κείμενο του Σοφοκλή, κάνοντας παραλληλισμό του ιερέα που αρνείται να θάψει τον νεκρό με τον κρέοντα που αρνείται να θάψει τον Πολυνίκη. Και έτσι, από τη μια μεριά έχουμε τον αδερφό του νεκρού που τον θάβει αντίθετα με την εντολή της Εκκλησίας, και από την άλλη έχουμε την Αντιγόνη που θάβει τον Πολυνίκη αντίθετα με την εντολή του κρέοντα. Ο Άγγελος, τι ώρα είναι για αύριο το πρωί? Αυτό πιστεύω. Κάθε μια ώρα σε μαλάκα και σου αναλύω για να μην γίνει αύριο ζήλη στο Μαρκορά. Μόρι δεν με χαίρεσαι με το ξενερουά. Δεν φτάνει δηλαδή που βάλε μέσα στον Δημητέρο τη Γιάννη τη Μούρτη στην τηλεόραση. Πρέπει να το κάτσουμε κιόλα. Ξεδάκι μου, σύνελθε, καταλαβαίνει, σου λέω. Μιλάμε για ένα από τα πιο φωτεινά μυαλά του τόπου. Πώς θα τον αντιμετωπίσει? Σιγά την παραλία εδώ, αγάπη μου. Έχω αντιμετωπίσει Κατερίνα Στανίση. Στο λεμέ θα κολώσω. Βάλ τον κόλο σου κάτω, μωρά δουλέψου. Με περιμένει ο μικρό στο σπίτι. Θα έχει λυσάξει. Στα τσακίδια! Την πόρτα! Νινέτα, χρυσό μου, δύο λεπτά θα κάνω. Ρίξε μια ματιά στον μπούρδο και έρχομαι. Καλώς το. Κάτσε. Έλα καλέ, όλη μέρα κάθομαι. Κάτσε, είπα! Καλά. Λοιπόν, άκουσε με προσοχή. Ήρθε η ώρα να πούμε ένα-δυο πράγματα εμείς οι δύο. Ναι, μόνο λίγο σύντομα, γιατί με περιμένει η Νινέτα πάνω. Δεν σε πιστεύω! Όχι, αλήθεια, έχει έρθει εδώ και μισή ώρα. Τώρα, Νινέτα, χρυσό μου, έρχομαι. Μήπως και πάλι σήμερα το πρωί σου κατέβηκε κάποια φαϊνή ιδέα και επενεύεις ξανά στη ζωή μου με τον απίστευτο τρόπο που μόνο εσύ έχεις! Για ποιο πράγμα μιλάς? Για την εκπομπή μιλάω! Α, για την εκπομπή. Ναι! Έχει ήρθε να με ευχαριστήσεις. Έλα, βρε αγόρι μου τώρα μεταξύ μας. Πώς σου πέρασε από το μυαλό που να με πάρει ο διάολος ότι εγώ θα συμμετείχα ποτέ σε αυτό το κατασκευαστήριο ηλιθίων που αποκαλείται τηλεόραση! Ποιο σιγά, χρυσό μου, είναι η Νινέτα πάνω. Τώρα, χρυσό μου, βάζω το κοντρό και έρχομαι. Τη φτιάχνω μια μαργαρίτα. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι θέση έχω εγώ σε αυτή τη συνάθρηξη ανεγκεφάλων? Σε παρακαλώ, κατέβασε τον τόνο της φωνής σου. Δεν είναι καφενείο εδώ! Προπονούμε για το καφενείο που με στέλνεις! Ναι, μόνο που από αυτό το καφενείο, χρυσέ μου, έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες που δεν νομίζω ότι αποτελούν συνάθρηση ανεγκεφάλων και που, όπως ξέρω τουλάχιστον, δεν είναι κατώτεροι σου. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία να ανακοινώσεις την ακρόασή σου και να μιλήσεις για την Αντιγόνη. Στην τηλεόραση. Γιατί όχι, σκέψου, όλοι εσείς που τη συνομπάρετε, θα μπορούσατε με την παρουσία σας να την αναβαθμίσετε. Να αναβαθμίσω τι? Τα τσαχλοκούδουνα με το μήνυ, παζαρεύοντας εγώ την αξιοπρέπειά μου! Τώρα είναι τα χρυσό μου το λιμόνι, στίβο και έρχομαι. Και μια που μίλησες για αξιοπρέπεια, κύριε, η μητέρα σου ένα έχει να σου πει. Ότι κανείς δεν μπορεί να σου ανέβει στην πλάτη αν εσύ δεν σκύψεις. Πού πας? Πάω να κρατήσω σημειώσεις από τα αποφθεγματά σου. Έλα βρε, αγόρι μου, γιατί μιλάς έτσι στην μπουμπού σου? Έλα βρε, αφού το ξέρεις η μπουμπού σου πόσο σε αγαπάει. Να, είδα και τον Νικηφόρο να θέλει να εξασφαλίσει κάποιες σημαντικές παρουσίες για την εκπομπή του και είπα να βοηθήσω. Δεν φαντάστηκα ότι θα σε πείραζε. Έλα βρε, αγόρι μου, κάτω για την μπουμπού σου. Κάντο για χατήρι μου. Ναι, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για χατήρι, μιλάμε για χαρακτήρι. Καταστρέφω την καριέρα μου, καταλαβαίνεις? Ποια καριέρα σου, χρυσέ μου? Οι δύο μαθητικές παραστάσεις που έχεις ανεβάσει στο Λονδίνο, μια Αντιγόνη που όλο ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε, ή η στήλη σου στην εφημερίδα, που αν δεν ήταν ο Νικηφόρος δεν θα την έπαιρνες ποτέ. Δεν σου επιτρέπω! Τολμάσα μη μου επιτρέπεις εσύ, που το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να κρίνεις προς πάσαν κατεύθυνση. Και ειδικά αυτό το κορίτσι. Δεν κατάλαβα! Υπερασπιζόμαστε και τα πουταλάκια τώρα! Ναι, γιατί αυτό το πουταλάκι, Χριστέ μου, πώς μιλάω έτσι, κερδίζει τη ζωή του μόνο του, χωρίς να έχει το μυαλό και τα πτυχία τα δικά σου. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις? Παράτα με! Τώρα είναι τα χρυσό μου! Τρύπω τον πάγο και έρχομαι!
είπα χρυσό μου να τον τρίγω στον πάγο. Ραντιόρλα, Γιώργκα Σπεζά! Τι τον έτρεψε, Μωρή! Εδώ μου στάθηκε τα γκονάρι! Τώρα είναι τα χρυσό μου, έρχομαι! Έλα, σταμάτα! Σταμάτα, ρε Μωρή, δεν μπορώ άλλο! Έλα, μια φορούλα ακόμα και τέρμα, έλα! Είσαι ψεματούρη, εντάξει! Τιμή του περικλέπτου! Έλα, και αύριο μέρα είναι! Το χέστε πράγμα το τηλέφωνο, ρε παιδί μου! Ναι! Έλα, Τόλι! Τι γίνεται! Όχι, δεν το λες εσένα. Να, εδώ είναι. Να, είναι ο μικρός της αδελφής μου. Ε, όχι και μικρός, ε. Ναι, ναι. Όχι, τίποτα, τίποτα, μωρέ. Να. Σταμάτα! Τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Να, απλώς εδώ έδωσα μια ξυλιά στο πιτσιρίκο. Εντάξει, σε περιμένω. Θα έρθεις. Έλα, σε περιμένω. Δεν έχω πάει στη Μότη, ψαρόσουπα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά στην ψαρόσουπα δεν μου βγαίνει κανεί. Τώρα θα μου πει ήταν και η Συναγρίδα. Α μην ήταν ο κύριο Λευτέρη που αξιμέρωτα σου λέω άνθρωπο. Θα μα τη πει όλη την ιστορία τη Συναγρίδα απόψε. Ανάποδο άνθρωπο. Θα έπρεπε να τον ο πτέρα μα εδώ απόψε. Τρελαίνεται για ψαρόσουπα. Να τον καλέσετε να το φτιάξω. Όταν παντρευτείτε λοιπόν με το καλό, κάθε μέρα θα σα φτιάχνω ψαρόσουπα. Ναι, ώσπου να βγάλουμε λέπια. Τι σου φταίει να βγάζει τα νεύρα σου πάνω τη, αλλού θα έπρεπε να ξεσπάς. Αν εννοεί την Τέρι, μην ανησυχεί. Την έχω βάλει στη θέση τη. Υπάρχει θέση για τη μητέρα σου, εντύπωση μου κάνει. Περιμένουμε κανέναν. Μπα. Άντε. Μπορεί να είναι ο Πέτρος. Καλησπέρα, χρυσό μου. Βλέπω, ζει. Αχ, Θεέ μου, κράτα το στόμα μου, δεν ανοίξω η ρουφιάνα. Πως δεν σε είδε η Κάρια. Θα με συγχωρέσεις. Για ποιο από όλα. Πάλι φασαρίες θα. Μα, γιατί το λες αυτό. Αυτή να έρθει νύχτα και για καλό αποκλείεται. Τι ώρα η Ρουφιάνα! Λες να τον πεις να πάει τελικά στην εκπομπή. Απα πάτε καλέ! Αυτός το είδε στην τηλεόραση και από τα νεύρα του κόντυψε να σπάσει την μπανιέρα. Σκεφτείτε, την μπανιέρα! Εντάξει, εντάξει. Εντάξει! Αλλά για τελευταία φορά. Τον έπεισε. Πόσο ρε ζήλι! Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω, χρυσό μου. Καλό ξημέρωμα, Φλωρό. Είναι κυνήφι σου εδώ, η κυρία Μίνα. Α, εδώ είσαι, Μίνα, χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Ψέματα, λέει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολλά φιλιά στον μπαμπά σου, τον υποπτέραρχο. Πτέραρχος είναι ο μπαμπάς της Μπουμπού, πτέραρχος. Τιμητικά, λόγω αποστρατείας. Καλέ. Περσινά παπούτσια φοράει. Μπουμπού, δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Ναι, πώς, έχω να περάσω από την βεντιέρα να πάρω μία μουσοκολά. Γιατί τώρα δεν μου ήρθε έτσι μια ξυνήλα. Καληνύχτα, μωρό μου, αύριο. Καλή. Πάλι είναι τα παπούτσια μου, τα έβαλε. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Γλυκό και τρέγανο σαν καραμέλα, καραμέλα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ήθελα να ξέρω πώς αντιστέκεσαι σε τέτοια κουρμάρα. Κι εγώ απορώ, αλλά θα έρθει ο Τόλης. Και πάμε κάτω τα ξεράσω. Κανάλιες. Ναι. Έλα, Τόλη. Ακόμα εκεί είσαι. Γιατί. Α, θα έρθει. Σαν πολλά νούμερα δεν μας κάνει ψωνάρα. Καλά, καλά. Άντε, φιλάκια, γεια. Ο Τόλης δεν θα έρθει. Ε? Ο Τόλης, είπα, δεν θα έρθει. Μπράβο το παλικάρι μας. Τι κάνουμε τώρα. Είσαι να κάνουμε κανένα παιδάκι. Κι άλλο. Τρία κάναμε σήμερα, αγάπη μου. Τώρα θα πάμε για τα αγόρι, ε. Μην κινείσαι, χρυσέ μου. Ηρέμησε να σε κάνει όμορφο η κοπέλα. Κοίταξε, αγόρι μου, τι μανία είναι αυτή πια να μην θέλει να ξυρίζεσαι. Να σε δει έτσι χάλια και το σόι του πατέρα σου και το μαλλί αυτό. Σήκωσε το να φανεί λίγο. Ντένι! Χρυσό μου, μην τον παραξηγείς, έχει τράκι. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην τηλεόραση. Και η τελευταία, ελπίζω. Σιλάς, Κωνσταντίνε. Τι ώρα βγαίνω. Στις 11.30. Εγώ στο λέω, 5 λεπτά θα τον κρατήσω. Θα τον κρατήσεις όσο χρειαστεί. Α, για άκου να σου πω, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα μιλοντσέριδος. Ο κόσμος το βαριέται τον μπλα μπλα. Δεν μου φτάνει τελικά που δεν θα έρθει Λένα. 5 λεπτά και πολύ του είναι. Έλα! Μην ανησυχείς. Θα έχεις τη διάθεσή σου όση ώρα χρειάζεσαι. Ελπίζω να μην με διακόπτει με ανόητες ερωτήσεις. Φτάνει! Να τη πει να με αφήσει να μιλήσω μόνο. Εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Ευχαριστούμε, Χρυσό. Αν με χρειαστείτε κάτι, θα είμαι στο πλατό. Χρυσό, κορίτσι. Την είχα πάει στη Μύρκα όταν πάντρεψε την κόρη τη. Θαύματα έκανε.
Την ξέρεις τώρα την κόρη της Μύρκας, μην τα λέμε τώρα. Κι όμως στην εκκλησία ήταν κούκλα. Βοηθούσε βέβαια και το πέπλο. Πώς είναι αυτό? Μια χαρά είναι. Μήπως να βάλω το κίτρινο? Βάλε ό,τι θες, τελείωνε. Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. Τελείωνε, μωρί, όπου να είναι, θα έρθει. Να σου πω. Είσαι να του κάνει μια φλακ. Φαντάσου λέει σκηνικό. Να ανοίξει την πόρτα με το παπιονάκι του και τσαβ να του σκάσω εγώ με την τσιτσίδη. Άντε τι σου μωρί και έρχεται σοβαρός άνθρωπος. Φυσικά τη μεγάλη Κατερίνη. Έτοιμος, λοιπόν πάμε. Είναι απαραίτητο τώρα αυτό? Μα ολόκληρη συνέντευξη θα κάνετε και δεν θα έχετε συστηθεί. Όχι, όχι. Μια καλημέρα επιβάλλεται να την πεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρίνα, σε 5 λεπτά βγαίνεις. Χρυσό μου, πάμε τώρα να αφήσουμε τη Μαρίνα να ετοιμαστεί. Κυρία Ντένι, εμείς τα λέμε πάνω, ε. Ναι, Χρυσό μου, πάμε. Τι ανάγωγη, Θεέ μου, τι φτηνιάρα! Χρυσό μου, υπερβάλλεις! Υπερβάλλω, δεν τον είδες στον κρυόκολο. Καλημέρα, βρες τα κομμάτια από εκεί. Γιατί εσύ ήσουν καλύτερη. Εγώ ήμουν κυρία, αγάπη μου, κυρία. Αυτό ήταν με ένα ύφος και καλά μας έκανε χάρη που ήρθε. Λες και αν δεν είχε βάλει μέσα τη μανούλα, δεν θα είχε πατήσει ποτέ το πόδι στην εκπομπή μου. Αν ξαναπατήσω εγώ το πόδι μου στην τηλεόραση, έχει χάρη που έχει χάρη. Ηρέμησε, Χρυσό μου, όλα θα πάνε μια χαρά. Φεύγουμε διπλό, με χέρι. Πολύ ωραία. Πήγαμε δύο χέρια. Ανοίγω καλά. Grapevine, χέρια κύκλους μπροστά. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε. Τρίγωνο μακριά. Ωραία. Πόδια πίσω, με χέρια μπροστά. Πάμε γόνατα. Είπατε 11.30 είναι 12 παρα 10. Το βλέπετε να περιμένω πολύ ακόμα. Ναι, ξεφύγαμε λίγο πριν. Τώρα μέσα από εσά. Ωραία. Σοφία Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος του θεάτρου, καθηγητής στο θεατρικό εργαστήρι και σκηνοθέτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκοράς, ο οποίος θα μας μιλήσει, αλλά καλύτερα μας τα πει ο ίδιος. Ναι. Καλημέρα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παράσταση της Αντιγόνης που ετοιμάζω εδώ και καιρό με τους μαθητές μου. Μιας Αντιγόνης σύγχρονης, που δεν παρεκκλίνει όμως από το Σοφόκλειο λόγο. Και τι σχέση έχει το έργο της Αντιγόνης με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα? Θα έλεγα ότι δύσκολα θα έβρισκε κανείς διαφορές ανάμεσα στον αγώνα της Αντιγόνης να θάψει τον αδερφό της, αψηφώντας τις εντολές της εξουσίας του Κρέοντα, από τον συνάνθρωπό μας ο οποίος θάβει τον αδερφό του, ερχόμενο σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Και ενώ σήμερα έχουμε έναν άντρα αντάρτη, τότε είχαμε μια γυναίκα. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την παρατήρηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στην εποχή της Αντιγόνης. Μια εποχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της αντρικής εξουσίας, όπου η γυναίκα για άλλη μια φορά. Μα μου είχαν πει ότι δεν θα έρθει τελικά. Είχα μία δουλειά, αλλά τελικά τα κατάφερα. Λοιπόν, πρόλαβα. Μην κάθεσαι καθόλου. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Για σήμερα σκέφτηκα να σας πω ένα τραγούδι που δεν είναι δικό μου, αλλά είναι μίας πολύ αγαπημένης μου ερμηνεύτριας, Χαρούλας Αλεξίου. Το «Έλα στην παρέα μας, φαντάρε». Το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω και στον άντρα της παρέας. Α, ποιος τη χάρισες, κύριε Μαρκορά. Λοιπόν, λένε, μου σ' ακούμε. Γρήγορα, γρήγορα. Καλή χειροκρότα. Απόψε πήρε άδεια και με τη τσέπη άδεια τραβάει για την πόλη. Όπα! Ρίχνει ένα γεια σου στο φρουρό. Βρίσκεται πολύ κομψό αυτό που κάνατε. Ήρθε ξαφνικά, τι να έκανα. Να σεβαστείτε το καλεσμένο σας, αν βέβαια ξέρετε τι σημαίνει σεβασμός. Και η Λένα καλεσμένη μου είναι. Ξέρω αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Δεν σας ενημέρωσε η μητέρα σας? Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Δώσ' τα όλα! Σε έχει ερωτευτεί η κάμερα! Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί το λες αυτό, πώς το λες? Μα δεν τον βλέπετε σε εμένα κάρβου να κάθεται, κατακίτρινος έχει γίνει. Από μικρό ήταν χλωμό το Χρυσό. Τι στις κατασκηνώσεις τον έτρεχα στον Άγιο Ανδρέα, τι σηκώτια του έτσι. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε ένα διάλειμμα ώστε να μπορέσω να φύγω τώρα! Μα τι λέτε τώρα, δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Παπα! Και όταν έκλεισε τα 18, λέω στο Μαρκορά. Σου πάτε κάτι τη λέει. Ο δίχως άλλο θα την κοπλιμεντάρει. Πολύ θα ήθελα να σας πιστέψω.
Μην το συζητάς, Μίλτο μου. Αφού είναι δικό σου άνθρωπος, μην το συζητάς. Θα του κάνουμε τη συνέντευξη. Κατζη Νικολάου σου κάνει. Κι όταν πια πήγε φαντάρος, απροπό, το χακί του πάει τρέλα. Του λέω να το φράει, μα δεν μ' ακούει. Εκεί πια λύθηκε το πρόβλημα. Ο στρατός, τι να πω. Το μάτι του γυαλίζει. Ποιανό. Εμένα με συγχωρείτε. Αμάν. Τι έγινε, Απόστολε. Κύριε Μαρκορά. Παρακαλώ. Χριστέ μου, το παιδί μου. Τι έκανε, τρελή. Κυρία Ντένι. Κυρία Ντένι. Έλα, βρε Μίλτο. Αποκλείεται. Κύριε Κασιμάτη. Πώς μπαίνεις έτσι μέσα, παιδί μου. Θες να απολυθείς. Κύριε Διευθυντά, πρέπει να... Απολύεσαι. Ξέρετε κάτι, κάτω έγινε. Γιατί εξακολουθείς να μιλείς, παιδί μου. Εσύ έχεις απολυθεί τώρα. Η Μαρίνα χαστούξε τον κύριο Μαρκορά. Πώς. Σε κλείνω, Μίλτο. Η μικρή χαστούξε το για τη Ντένι. Πώς έγινε, τι έγινε, πού έγινε, τι με κοιτάς, παιδί μου. Δεν ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο από κάτω και μου είπαν ότι η Μαρίνα έδωσε ένα χαστούκι στον. Να μην κουνηθεί κανένας. Να κλείσουν όλες οι πόρτες και αντεπέσουν να ανέβουν όλοι απάνω. Θα τον λιώσω, θα τον πατήσω κάτω, παλιό ξεφτύλα την παλιά αδελφή. Θα φας ανάποδη φούλωστο. Εμένα να με πει κότα, ποιο η Κολομπίνα. Έχεις μωρή επαφή με το περιβάλλον, το χαστούκι στον άνθρωπο, το θυμάσαι αυτό ή να καλέσω στενοφόρο. Το χαστούκισα και να γιάσει το χέρι μου, Παναγία μου, αφού με είπε κότα. Και σε θίξανε τώρα, εδώ σου έχουν πει τόσα μωρή, εκεί κόλλησες. Δεν σε έχουν πει κότα, γι' αυτό τα λες αυτά. Να δεις αύριο τι θα σου πουν οι εφημερίδες. Εμένα, αγάπη μου, δεν έχουν να μου προσάψουν τίποτα, γιατί έχουμε μια κυρία απέναντί του. Αυτό στο δραμά σηκώθηκε για αυτή, αλήθεια. Πώ το διάλογο πήγε. Πού είναι αυτή. Να το, αυτό είναι που βρει το χαστούκι που σε σέλνει. Έξω! Έξω! Πού είναι αυτή, καταρχά ηρέμησε. Ήρεμο είμαι, σε ρωτάω που είναι. Στο καμαρίνι τη φαντάζομαι. Δεν σε ρωτάω για αυτό το τσόλι, για την τέλη σε ρωτάω. Καλά, δεν θα τον πετύχω πουθενά, θα τον σκίσω τώρα. Πας να βγεις από πάνω. Πάνω, βγω και από πάνω. Πας να βγεις και από πάνω. Αντί να μπες στα 4% στη συγγνώμη του Χριστιανού για αυτό που του έκανες. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, του έκανα. Όχι, σε παρακαλώ πολύ να μου πεις τι του έκανα. Του κτίνους και σηκώθηκε και έφυγε στα καλά του καθουμένου. Τι του έκανες. Ρόμπα τον έκανες, μωρή καραμωρή. Ρόμπα τον έκανες στο Χριστιανό που αν ήμουν στη θέση του θα σηκωνόμουν πάνω και θα στο έκανα το στούντιο κούγκι. Μη μου πετάς εμένα τις αγγλικούρες για να μπορώ να απαντήσω. Χριστέ μου, τι ακούω. Κότα σε είπα, άνθρωπος βόδι έπρεπε να σε πει. Τι έγινε, κολλητέ, τα κοιμιάσαμε με το Λάκι. Μωρή τα μαχιάρα. Καταλαβαίνεις τι σταυρός είχε ο Χριστιανός. Τον είχες και περίμενε μισή ώρα στον καναπέ. Με το που αρχίζει να μιλάει για την Αντιγόνη, τσουπ, του μοστράρει στην τραγουδιάρα και το ανεβαίνει πίεση του ανθρώπου. Με το που πάει να συνέλθει από το σοκ, να του λέει να του χώνει το μικρόφωνο στα μούτρα και να του έρχονται τα νεύρα του. Τσίτα να του έρχονται τα νεύρα του. Και με το που αρχίζει να μιλάει για το θέμα, μου αρχίζει τις ιστορίες του βουνού, του λόγου και του Αγίου Τρίφωνα. Όχι στο Θεό σου, Νικηφόρε, πες μου. Είναι δυνατόν. Να προσπαθείς να μιλήσεις για το αρχαίο δράμα τη στιγμή που μια εντελώς άγνωστη σου κυρία σου τραγουδάει για έναν επίσης εντελώς άγνωστο σου φαντάρο και όταν ο φαντάρος τελειώνει τη θητεία του σε καλούν να συνεχίσεις και εκεί ανάμεσα Αντιγόνης, Σμήνης και Κρέοντα τσουπ! Έτσι από το πουθενά εμφανίζεται και ο Άγιος Τρίφωνας. Καλά, για τον Άγιο Τρίφωνα έφυγες. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο Άγιος Τρίφωνας. Ναι! Πρόσεξε, γιατί προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα των Ορθοδόξων Ελλήνων. Και αυτή η ανορθόδοξη προσβάλλει την αισθητική όλων των Ελλήνων. Πάντως, εγώ που παρακολουθούσα την εκπομπή προσεκτικότατα, δεν είδα κάτι που να σε μειώνει και που να δικαιολογεί την αποχώρησή σου. Και η Μαρίνα, οφείλω να το ομολογήσω, εφέρθηκε πραγματική κυρία. Κυρία! Έτσι τις έχετε εδώ τις κυρίες, να δέρνουν τους καλεσμένους. Α, ναι, κάτι άκουσα. Κάτι άκουσε. Εδώ πήγε να γίνει τη αποκαλύψεω και μου λέει ότι κάτι άκουσε. Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι και εσύ κάτι θα τη είπε, κάτι θα τη έκανε. Δεν μπορεί έτσι τα καλά καθούμενα να τη έστριψε, δηλαδή, και να σε πλάκωσε σαν άποδε. Νικηφόρε, σοβαρέψου. Με δίρα. Παιδί μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά. Στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα. Και μάλιστα χωρί λόγο. Εκτός από ηλίθια είναι και επικίνδυνη. Αυτή η κυρία χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Τολμάς να μου λες ότι χρήζω ιατρικής παρακολούθησης. Ναι, τολμάω. Τι είναι χρήζω παρακολούθησης. Είναι ότι είσαι για τα σίδερα, κορίτσι μου, αυτό το καταλαβαίνεις. Είναι μέσα σε 100 λέξεις που γνωρίζεις. Δεν τελειώσαμε. Παράτα, με τα ίδια σκατά είσαι κι εσύ με τον άλλον. Πού πας. Στο σπίτι μου πάω, θες κάτι. Εκεί τουλάχιστον δεν χρειάζονται πτυχία για να μ' αγαπάνε. Έλα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Παραπήρες φορά. Είναι δυνατόν τώρα κατζαμάντρα να βάζει με ένα μικρό κοριτσάκι και μάλιστα χρησιμοποιώντα εκφράσει του λιμανιού. Βέβαια, εσύ το κοριτσάκι σου θα υποστηρίξει. Το κοριτσάκι σου που αύριο θα σου φέρει νούμερα με τον μπάχαλο που έγινε σήμερα. Να σου εξηγήσω. Τι ηλίθιος που είμαι, αλλά βέβαια, τέλος εσένα.
Άλλος πρέπει να τα ακούσει, άλλος! Μαρούσκα! Μαρούσκα! Μαρούσκα, Μαρούσκα, Μαρούσκα! Μαρούσκα, Μαρούσκα, τηλεφώνησε κανείς. Το Όλκα Γκασπαζά νινιέται. Όποιος και να τηλεφωνήσει, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Τα Γκασπαζά. Μαρούσκα, χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Σπριάτατσα! Ναι, σε παρακαλώ, σε ηκετεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ. Φτουαλιέται. Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία. Να κρύσει. Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα. Τα Γκασπαζά. Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη. Άλλο, άλλο. Ψαράει. Στην αποθήκη, ναι, τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, την δεκαντάνς. Έλα στην παρέα μας φαντάρε, έλα και ένα ποτηράκι βάλε. Το στείλε και το ριάτου, έτσι! Κωνσταντίν, εδώ είσαι. Νόμιζα ότι σε πήρανε φαντάρο. Καλά. Δεν έχεις δουλειά! Είμαι εξοδούχος. Κωνσταντίνε, έλα ρε. Ο Πέτρος είμαι. Λοιπόν, δεν έχουμε και κανένα σπουδαίο νέο. Περάσανε σήμερα το πρωί 5-6 κορίτσια, αλλά δεν νομίζω να ενθουσιαστείς. Σε μια είπα να ξαναπεράσει. Α, από το Υπουργείο τηλεφωνήσανε. Καλά, πάρε με να στα πω. Άντε, γεια. Και καλός πολίτης, ρε. Αγάπη μου, πάρε με μόλις έρθεις τηλέφωνο. Πρέπει να συνοηθούμε για το βράδυ. Εγώ μάλλον δεν θα μπορέσω. Προέκυψε meeting εκείνη τη συγχώνευση που ξέρεις. Α, και αν δεν με βρεις, άσε μου στον τηλεφωνητή μήνυμα τι να σου φέρω στο επισκεπτήριο. Δεν βάλτε και μαζί μας τώρα. Καλά. Μόνο εδώ ξέρεις να κάνεις τον κιουλέκα. Είπες κάτι. Ποιος στο τηλέφωνο τώρα και στις αγριάδες. Ναι, έλα Τάκη. Ναι, το πήρα το μήνυμα σου. Την Πέμπτη το βράδυ, έτσι. Είπες και στη Δένη, εντάξει. Όχι, όχι τίποτα, λίγο κουρασμένος είμαι. Να, είχαν αποψήλωση σήμερα. Όχι μωρέ Τάκη, έχω νεύρα, πολλά νεύρα. Έτσι μου έρχεται να σκοτώσω άνθρωπο, Τάκη. Κάτσε και ένα ποτηράκι. Σε κλείνω, Τάκη, τα λεμάτια. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το μπρούσκο της καρδιάς μα... Παναγιά! Αχ, δεν μπορώ άλλο. Έλα, χωράκι μου λίγο ακόμα. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Συνέχισε μόνο σου. Έλα, έλα, θέλω να τελειώσουμε μαζί, έλα. Έλα, σήκωσε το έτσι, σήκωσε το λιγάκι ακόμα, έτσι. Δεν έτσι, πάει έτσι. Πιο πάνω. Έλα, δεν είσαι χαλαρή γι' αυτό. Όχι, χαλαρή είμαι, αλλά πονάω. Άι, 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 απορρίπτω ότι βρίσκεις τόση αντοχή. Ηρέμησες λίγο, έτσι. Όσο να πεις, ηρέμησα. Εγώ στο έχω πει. Σε αυτή την παλιωζωή δύο πράγματα σε ηρέμουν. Μη το πεις το άλλο. Το ψάρε μανούσα, βρε. Τι έχει το μενού. Κυρίως πιάτονται. Νηστικό σε βλέπω να μένεις. Θα έρθει ο Τόλης. Ο Τόλης. Πάλι τα ίδια. Ρε τι πάθα. Να μου το θυμηθείς. Αυτός θα με καλαντήσει αδελφή. Λάμπι. Τώρα. 8 φορές την ημέρα βρίσκεται εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα τέλος πάντων. Μπλακωθήκαμε το μεσημέρι και καταλαβαίνεις. Τώρα θα έρθει να. Τι, θα έρθει να πει μια συγγνώμη για να το δίνει. Έλα, μωρέ, μωρό μου, αυτό είναι το θέμα. Και ποιο είναι το θέμα, ρε μωράκι μου, που έδιρε το Φίτσουλα. Που έδιρε το Φίτσουλα, που του την είπα, που ο Τόλης πήρε το μέρος του. Του Φίτσουλα. Του Φίτσουλα. Ένα μωράκι μου, μωράκι μου. Το μωρό σου το στείλα να διάβαστο. Βρε, μη μασάς, βρε. Εσύ είσαι καλύτερη σε όλα. Όχι, όχι, τίποτα σοβαρό. Αφού σου λέω, βρε, Νινέτα, δεν απαντάει ούτε στα κινητά ούτε στο σπίτι. Καλά, καλά, ευχαριστώ, Νινέτα. Γεια σου, κούκλα. Α, δεν πρέπει να μου πει εδώ. Τι θες εσύ εδώ. Καλησπέρα και σε σένα. Κινδυνεύω, γόρι μου, κινδυνεύω. Φεύγω. Είναι κάτι επιγόν. Έσω πέρα αυτά τα... Μα τι έγινε εδώ μέσα. Να, τίποτα. Κάτι βίντεο σπάγαμε. Τι κάνατε. Το βαρεθήκαμε τόσα χρόνια, άστο καλό πια. Είπαμε να το πετάξουμε, να πάρουμε ένα καινούριο. Και επειδή δεν έσπαγε από μόνο του, είπαμε να το σπάσουμε εμείς. Καλά, μιλάτε σοβαρά. Εντελώς. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Και με τα χαρτιά. Δεν προλαβαίνω τώρα, έχω μια επίγουσα δουλειά. Έχεις ραντεβουδάκι με την τραγουδιάρα. Τι θα έλεγες, γλυκιά μου, αν αλλάζαμε και τη τηλεόραση. Ρε Κωνσταντίνε. Μη φύγεις, σε θέλω. Πέτρο. Ναι. Άντε στο διάλογο. Παραλίγο να μου ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Μα πώς, τι έγινε, κάτι θα του είπες. Εγώ τολμάω να πω κουβέντα εδώ μέσα. Εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω.
το ξέρεις εσύ. Ναι, μόνο εγώ. Έλα, παίρνα. Μόλις τώρα βγήκα από το μπάνιο. Πάλι. Άντε καλέ, κάτι παράκια σηκώναμε. Μου έχουν κάνει και καλύτερη περιγραφή. Δυο πεντόκιλα σήκωσε. Μην υπερβάλλεις. Τι μου φέρες? Μια Black Forest. Δεν πειράζει. Εμείς τα τρώμε όλα. Το μπόγια. Να σου πω, δεν μπορούμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Τι να κάνουμε μόνοι μας. Αϊντε. Αγάπη μου, δεν παίρνει το γλυκό να πάτε να δείτε τηλεόραση. Α, μην ενοχλήσετε, εγώ τα τρώω, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να ξέρω ότι κι εγώ σε αγαπάω και χωρίς πτυχία. Και τόσα χρόνια που είμαστε και δουλεύουμε μαζί, νιώθω να έχω την ευθύνη σου. Δηλαδή, σαν να λέμε είσαι ο πατέρας της. Α. Φάε, αγάπη μου, φάε και μη μιλάς. Έλεγα λοιπόν ότι νιώθω να έχω την ευθύνη σου και ότι είμαι κοντά σου για να σε προστατεύω από το να κάνεις πράγματα που σε εκθέτουν. Λοιπόν, δεν κατάλαβα πάλι. Δηλαδή, όταν θα παντρευτώ εγώ με τη Μαρίνα, είναι σαν να λέμε ότι είσαι ο πεθερός μου. Πρόσεξε, μη μείνουν τα γκόνια μου ορφανά από πατέρα. Ε. Τώρα εγώ γιατί πρέπει να καταλάβω τι μου λες. Νιπανι Μάιου. Ντένι. 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 Ντένι, άνοιξε. Ντένι, βγες έξω. Ντένι. Ντένι, το ξέρω ότι είσαι μέσα. Ντένι, βγες έξω. Ντένι. Ντένι, κρατάω στα χέρια μου το Μίνκ. Ντένι. Τα χέρια μου τα νιώθω να τρέμουνε, Ντένι. Κωνσταντίνε! Αυτό το βάζω το έχει φέρει ο παππούς από τη Βιέννη. Έχει αξία, ε. Ναι, αυτό το βάζω και το όνομά μου είναι ό,τι μου έχει μείνει από τον παππού σου. Σε βλέπω να μένεις μόνο με το όνομα. Κωνσταντίνε, χρυσό μου, παραλογίζεσαι. Οικογενειακό μας, μπουμπού, οικογενειακό μας. Χριστέ μου, γιατί να μην είναι εδώ η Νινέτα, να μου πει τι να κάνω. Αλήθεια, πώς και δεν την κάλεσες να έρθει εδώ απόψε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το θρίαμβό σου. Και απροπώ, τι έχεις να πεις για το θρίαμβό σου. Τα καλύτερα λόγια. Τα. Κασπεζάνι Νιέτα. Ναι. Έλα, Νινέτα. Αύριο δεν μπορώ. Έχω γήπεδο. Τώρα έχω Κωνσταντίνο. Ναι, πάρε με σε ένα λεπτό. Η Νινέτα. Νομίζεις ότι απαλλαγείς τόσο εύκολα από μένα. Σιλάς, Κωνσταντίνε. Μας ακούει η αλλοδαπή. Και πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε πολύ εκείνους που παιδεύσαν το μυαλό τους για την τέχνη τους. Γιατί εγώ δεν παιδεύτηκα, εκείνος γιατί δεν με σεβάστηκε. Τυχαία έφτασα εδώ που φτάσα. Όχι, αγάπη μου, τίποτα δεν εκχωρείται από το χώρο του τυχαίου. Πω, πολύ μ' άρεσε αυτό, ε. Λοιπόν, κατάλαβες γιατί ήταν λάθος που τον έδιρες. Α, μου τη χαλάς τώρα, μεγάλε. Πολύ καλά έκανε και τον έδιρε. Έτσι είμαστε εμείς. Δέρνουμε. Έτσι είναι, μωράκι μου. Και αναφερόμενοι στο συμβάνι με τις γνώμης ότι έπραξε άριστα και σε χαστούκησε, Κωνσταντίνε. Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχω κάνει εγώ από χρόνια. Πρόσεξε, Ντένι. Δεν μιλάνε έτσι σε κάποιον που κρατάει την ιστορία του παππού σου στα χέρια του. Προσπερνώντας τις απειλές σου, επιμένω ότι καλά έκανε. Δεν μπορεί κάτι θα της είπες, κάτι θα της έκανες και το κορίτσι είναι ευαίσθητο. Δεν με αφορούν οι ευαισθησίες της. Αυτό που με αφορά είναι ότι επί δύο μέρες ασχολούμαι με κάποια που δεν είχα ποτέ σκοπό να συναντήσω στη ζωή μου. Ντε. Γκασπεζά, αγάπη. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Φυσικά και θα έρθω, τι ερώτηση. Εντάξει, ντέρμπι δεν είναι. Αυτές τις ομάδες ο Παναθηναϊκός της έχει για προπόνηση. Δεν μου λες, ποιοι βγήκαν εκτός δεκαεξάδος. Τι μου λες, α, το παλιόπαιδο. Εντάξει, θα τα πούμε κι αύριο. Ορβάρ, χρυσό μου. Η αγάπη ήταν. Εγώ πάντως στη θέση σου θα του ζητούσα συγγνώμη. Μα... Να ζητήσουμε συγγνώμη για το Φίτσουλα. Εμείς δεν ζητάμε συγγνώμη, έτσι δεν είναι, μωρό μου. Άλλη φορά, όταν θες να μιλήσουμε, να βάζεις τα παιδιά για ύπνο. Τώρα γιατί κοίταζε εμένα. Βρε, αγάπη μου. Ντένι, σε προειδοποιώ. Έτσι και ξαναβρεθεί αυτή μπροστά μου και είσαι εσύ υπεύθυνη. Ναι. Με συγχωρείς, αγάπη μου. Ναι. Α, το βουνό. Ναι. Έλα, Ιώζεφ, χρυσό μου. Ναι. Τι. Τράβηγμα. Πού, αγόρι μου. Στους προσαγωγούς. Α, καλά. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, στα ποδητήρια. Ναι. Γεια σου, χρυσό μου. Το βουνό. Παρεπιπτόντως, δεν μου αρέσουν καθόλου οι παρέες που κάνεις, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Φυσικά και δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης είναι να βρεις έναν τρόπο να ζητήσεις συγγνώμη από την κοπέλα για την απαράδεκτη συμπεριφορά σου. Τι πράγμα! Να ζητήσεις συγγνώμη από τη Μαρίνα. Ντένι. Ναι. Καληνύχτα. Μουσική.
al tuo seno gnorla, spagnolo vade saprà com'è dolce la voluta. Vieni, vieni, stretta al tuo seno gnorla. Come dolce la voluta. Κι όπως είπαμε. Μην είσαι. Μην καταλάβεις, σου είπα τίποτα εγώ. Με περάσει τη σούβλα και αποχωρέτσι τα βλάχη. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Έλα, εδώ τα λέγαμε. Τη φιλενάδα μου, την κυρία Φλόρα. Να προσέξεις τις παρέες σου. Το κράτησα εγώ για τα μπακαλιαράκια. Ναι, χτυπούσα το σκόρδο στο γουδί όλη μέρα. Για τη σκορδαλιά. Και έχετε την εντύπωση ότι θα τα φάω όλα αυτά εγώ. Γιατί, αγόρι μου. Μα δεν ξέρεις τι όμορφα που είναι τα μπακαλιαράκια με τη σκορδαλιά. Κάτι μου βρωμάει εδώ. Ναι, η σκορδαλιά. Και σου είπα, το χτύπησες πάρα πολύ το σκόρδο. Αμπά, εμένα κλεισούρα μου μυρίζει εδώ μέσα. Α, για συνέχισε. Και τα παράθυρα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ανοίγετε λιγάκι τα παράθυρα. Κυρίες παιδόκι μου, να ανοίξουν τα παράθυρα, να μπει ήλιος και αέρας. Μα τι πανημέρωτος είσαι. Ξέρεις τι κακό κάνει ο ήλιος και ο αέρας. Και αυτή η σκόνη. Να, αυτά εδώ, κοίταξε με, δεν είναι βιβλία. Κουραμπιέδες είναι. Σε ενοχλεί πολύ, ε. Φλόρα, πιάσε το φακιόλο και το πίπολο. Τώρα εμείς τον δουλεύουμε, αυτός μας δουλεύει. Δεν μου λες Πέτρο, μωρό μου. Όλα αυτά μόνος σου τα σκέφτηκες. Ναι, βέβαια, από μόνος του. Εξιδίας πρωτοβουλίες. Και αυτή η μπανιέρα, ρε παιδί μου. Φτάσαμε και στην μπανιέρα, ήμουν σίγουρος. Για ποιο πράγμα. Φλόρα, και αυτό εξιδίας πρωτοβουλίες το σκέφτηκε. Εγώ δεν είπα τίποτα, όρκο παίρνω. Πέτρο, πίσω σου ακριβώς είναι η πόρτα. Τι, και να χάσω τα μπακαλιαράκια, αποκλείεται. Και τη σκορδαλιά, μια ώρα χτύπησε το σκόρδο στο γουδί ο άνθρωπος. Πέτρο, θες να φύγεις μαζί με το γουδί. Φαίνεται, δεν είναι στα κέφια του. Δεν πήγε καλά το ραντεβού με την τραγουδίστρια. Άντε, καληνύχτα. Και εσύ μάζεψε τις σκορδαλιές και τα μπακαλιαράκια και στο δωμάτιό σου. Έχω να ξεκοκαλίσω τον Ξηφία. Τα σου! Καλά, εντάξει. Το ξεκοκαλίζω και αύριο.
Κάπου εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Εμείς περάσαμε ακόμη καλύτερα και μην κάνετε κανένα αστείο και δεν έρθείτε αύριο στις 10. Εντάξει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλά να περνάτε. Φιλάκια! Γεια! Έλα, παιδιά. Έλα, να σου πω, δεν είδες που το καλώδιο κρεμότανε. Έλα, τελείωνε. Φεύγω. Τελείωνε. Τι κάναμε σήμερα? Σήμερα καλά. Τι εννοείς? Για χτες εννοώ, για ρίξε μια ματιά. Τι κάναμε δηλαδή χτες? Από νούμερα σκίσαμε. Α, ωραία. Ναι, αλλά για διάβασε. Αφού τα νούμερα ήταν διάβασε, είπα! Ούτε κι εγώ. Καλά, μην το παίρνεις τόσο κατάκαρδα. Πώς να μην το πάρω κατάκαρδα, ρε. Φωτογραφία είναι τώρα αυτή. Τελικά φαίνεται δεν έχω φωτογένει. Πού πας? Σε λίγο αρχίζεις μάθημα. Να το κάνεις εσύ το μάθημα. Και εσύ πού θα πας? Στο Διαμαντόπουλο για φωτογράφηση. Τουλάχιστον θα τους δίνω εγώ φωτογραφίες. Κύριε Μαρκορά. Το γνωριζόμαστε. Όχι. Εσείς δεν με ξέρετε. Εγώ βέβαια σας ξέρω. Φυσικά και ποιος δεν ξέρει ένα πρόσωπο της δημοσιότητας, αλίμον. Λέγομαι Μάγδα Φρατζή. Είμαι νέα ηθοποιός και θα ήθελα να σας γνωρίσω. Τα συγχαρητήριά μου. Για ποιο πράγμα? Που θέλετε να με γνωρίσετε? Ξέρετε, θα ήθελα να με δείτε για το ρόλο της Αντιγόνης. Το θέλω πολύ. Μα δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος. Για ποιο πράγμα? Για να το θέλετε τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα, Χρυσό μου. Καλημέρα. Κάτσε. Αν δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ βιαστική, πάρα πολύ βιαστική. Με περιμένουν στο γήπεδο. Αυτό φωνάζει από μόνο του. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο? Είναι, Ντένι μου, είναι. Μίλμερ, τι σου έλεγα? Τίποτα. Α, ναι, για τον Τάκη. Ποιος είναι αυτός πάλι? Δεν ξέρεις τον Τάκη, τον ζωγράφο, τον παιδικό φίλο του Κωνσταντίνου. Που τον συναντήσαμε στις πέτσες Πάσχα του 88, που φορούσε το λευκό σανέλ και μετά έβρεξε και ήμουν πολύ λυπημένη, πολύ λυπημένη. Που σου γνώρισε και τον πατέρα του που διατηρεί μπουτίκ με δερμάτινα στο Παλέρμο. Που αν περάσουμε ποτέ από εκεί να μου θυμίσει να σου πάρω ένα σακάκι, γιατί το μπλε σου το σουέτ σου πάλιωσε. Να θυμηθείς να το δώσουμε κάπου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Τάκης έχει αύριο τα εγγένεια της εκθεσής του και θέλω να στείλεις κάμερες να καλύψουν την εκδήλωση. Έλα, βρε, Ντένι, τώρα. Νικηφόρα θα στείλεις. Το παιδί χρειάζεται υποστήριξη. Άλλωστε, εγώ το έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο. Και το σημαντικότερο, θα το έχεις αποκλειστικό. Σίγουρο τώρα αυτό? Ασυζητητή. Και τώρα φεύγω, δεν θέλω να στήσω την αγάπη. Γεια σας. Γεια σου, Χρυσό μου. Με ζητήσατε? Εγώ. Εγώ τον ειδοποίησα να έρθει να συνεννοηθείτε για τον Τάκη. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Λοιπόν, Χρυσό μου, τώρα που σε παρατηρώ, ξέρεις τι νομίζω ότι θα σου πήγαινε πολύ? Τι? Ένα μπλε σουέτ σακάκι. Εντάξει, μείνετε ήσυχοι, θα το φροντίσω. Α, το Χρυσό μου, θα σου το χαρίσω εγώ. Τσάου, Χρυσό μου. Γεια σας, τσάου, γεια σας, τσάου. Κύριε Μαρκορά, γεια σας. Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνεις. Πώς το είπες αυτό? Συνέντευξη με ένα μοντέρνο καλλιτέχνη, το είπα αυτό. Αποκλείεται, εγώ βαριέμαι, πήγαινε μόνος σου. Είσαι τρελή, κορίτσι μου, στην εκπομπή σου θα κάνω παρουσίαση εγώ. Τολί, θα μας πάρουμε τους κεσέντες. Εγώ είμαι ασχέτου, δεν έχω ιδέα από αυτά. Δεν σε νοιάζει, βρε, θα σου κάνω το βράδυ εγώ πρόβα. Νηφικό. Α, σε ίδιες, Μαρή. Τι πακέτο τρώω, Χριστέ μου, γυναίκα! Τράτα μα η κουρελού, η χιλιοβαλωμένη. Όλο την εμπελώνα με κι όλο ήταν ξεσκισμένη. Έβηρα μια... Τι είναι? Τι λες, παιδάκι μου? Βγάλε, παιδί μου, φθόγκους! Φθόγκους θέλεις, καλά! Τι είναι πράσινο και κρύβεται στο μπάνιο? Μίλα, κούκλα μου, θα φέρω τα ταβόρ! Χείρα! Κωνσταντίνε, μωρό μου! Κωνσταντίνε, μωρό μου, εγώ είμαι η μπουμπού σου. Κοιτανάζει το σάβανο. Τι θες εδώ, Ντίν? Να, ήρθα εδώ γιατί θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Για ποιο από όλα? Για χτες. Μόνο για χτες? Και για προχτές. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και για την περασμένη εβδομάδα. Και όσο μακριά πάει ο νου σου, τέλος πάντων. Αθέοντες σου οι αμαρτίες. Αυτά θέλει ο κόλος σου και σένα. Μόνο σε παρακαλώ, αν δεν σου είναι πολύ δύσκολο, μην το ξανακάνεις. Δεν τα αντέξω.
Στορκίζομαι. Τι θρασίτης. Λοιπόν, να φεύγω τώρα να μην χάσω τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο. Μην ξεχάσεις, αύριο βράδυ είμαστε καλεσμένοι στα γένεια του Τάκη. Άλλη μόνο εγώ να μην έρθω στα γένεια του Τάκη. Εδώ πήγε στα γένεια του Παρθενώνα. Εξάλλου ο Νικηφόρος μόλις το έμαθε, με παρακάλεσε να του επιτρέψουμε να καλύψει τηλεοπτικά το γεγονός. Α, να μην το ξεχάσω, σας έφερα και ένα γλυκό. Τι είναι αυτό? Χαλατνίκ το λένε, είναι ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Ψέματα λέει, η κομμουνίστρια το έφτιαξε. Της κομμουνίστριάς μου ο χαλβάς είναι δύο φορές χαλβάς μου. Λοιπόν, θα αρχίσεις έχοντας τα έργα του Τάκη πίσω σου. Θα είσαι σοβαρή όσο μπορείς βέβαια. Τώρα γιατί με βρεις, ε? Σκάσε μιλάω. Και στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης πειραματίζεται έχοντας κατακτήσει το δικό του μορφοπλαστικό λεξιλόγιο και καταφέρνει πάντα να έχει τις δικές του αένας ανησυχίες. Και πότε θα αρχίσω να μιλάω ελληνικά? Θα συγκεντρωθείς στην τύφλα σου! Α, για κουλάρα, για τα τζάσω! Λοιπόν, στη συνέχεια θα περπατάς έχοντας τα γλυπτά και τους πίνακες πίσω σου. Μ' ακούς τι σου λέω? Ναι! Και θα μιλάς συνέχεια για τον Τάκη δείχνοντάς τα. Και πώς θα τα δείχνω, έτσι όπως έκανες τα πλυντήρια? Όχι βρεζόν, όχι βρεζόν. Χριστέ μου που έχω μπλέξει. Απλώς θα μιλάς με σοβαρότητα, θα διαβάζεις αυτά που σου έχω γράψει. Μάθε και τίποτα απ' έξω. Καλά, γράψτε εσύ και θα τα διαβάσεις στο σπίτι. Θα είναι και ο γορίλας εκεί? Μίλε στο λάμπι γορίλα. Καλά, θα είναι και αυτό το πολιτισμένο εκεί? Φυσικά. Δεν πάμε σε κανένα ξόδο, κύριο, εγώ για απόψε. Θα τον κρατήσω φρόνιμο, θα του πω ότι θα δώσω πανελλήνιες. Μην το γελάς καθόλου, κάτι τέτοιο είναι. Καλά, στις πανελλήνιες πήγα άπατη. Για δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Παρακαλώ. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης καταφέρνει να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στη σουρεαλιστική ελευθερία αφενός και στην κονστρουκτιβίστικη οργάνωση αφετέρου. Άγαλμα, μ' αφήσεις μεγάλε, πώς το είπες αυτό? Α, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εντάξει, το μόκωσα. Στη συνέχεια θα πεις ότι ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση στο μαθηματικό λεξιλόγιο. Καλά, είχαμε ένα μαθηματικό στη δευτέρα ηλικίου, ο πέδαρος. Υπάρχει κανένα καζάκι πρόχειρο για καμιά εισπνοή? Ακού, λοιπόν, ο πίνακας είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Καλά, σαν τώρα το θυμάμαι, φορούσε ένα τζιν στενό, διαγραφόντουσαν όλα και ζωγράφιζε ένα σκαλινό τρίγωνο. Αν δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, Μαρίνα μου, σκάσε! Την άκουσε? Κοίτα εδώ! Άνοιξε στραβά σου. Έλα εδώ. Αυτό λέγεται διάδρομη ψυχής σε φόντο κόκκινο που θέλει να δείξει... Ότι είναι γάβρος. Αλλά συνεχίζω. Θέλει να δείξει, κορίτσι μου, το τούνελ του αδιεξόδου στο οποίο κινεί το σύγχρονο σταστός. Αλλά, εδώ σε θέλω. Τι βγαίνει μέσα από το τούνελ? Είναι η κολούλη. Πάρτα μόνη. Μα καλά, εντάξει! Μια χτίδα φωτός βγαίνει, μωρή. Μια χτίδα φωτός. Κοίτα εδώ το επόμενο. Κάτσε να δω που είναι. Λοιπόν, εδώ, στο νήμα του νοήματος, ο καλλιτέχνης, εκμεταλλευόμενος τη στερεότητα των υλικών του, καταφέρνει και τελικά στερεοποιεί τις εικόνες του. Είναι απλό. Έχει υπότιτλους. Είναι! Όχι! Για ηθοποιός είναι. Πήγαινε, πήγαινε, έχουμε δουλειά. Δεν σκάνω τίποτα, ένα γιάτο από το κορίτσι και θα φύγω. Η κυρία Φλόρα μόλις έφευγε. Η Μάγδα είναι μια ηθοποιός και... ήρθα να μου δείξει το ρόλο. Θου κύριε. Περάστε μέσα, Δεσποινής. Περάστε έξω, Φλόρα. Πες της τουλάχιστον να ρίξει κάτι πάνω της, σέρνονται και αρρώστιες. Πήγαινε. Μη σπρώχνετε. Να τη ρωτήσω πρώτα τι θα πάρει. Τα βουνά θα πάρει. Πήγαινε. Αν και φαντάζομαι τι θέλει να πάρει. Δεν πήγαινε. Εδώ γύρω θα είμαι. Κοίτα μου. Μ' αρέσει να μαθαίνω, ξέρετε. Από πού είστε? Από την Καβάλα. Μάλιστα. Εμπρότης θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι ακριβώς είναι αυτό που σας γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης? Κοιτάξτε να δείτε, εμπρότης, αυτό που με γοητεύει στο ρόλο της Αντιγόνης είναι ότι... ότι θα μου τον διδάξετε εσείς. Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα... Ναι, μιλήστε ελεύθερα. Την προσέγγισή σας. Ναι, και εγώ τη βρίσκω.
πολύ. Με φώναξε κανείς? Όταν τέλος πάντων κάποια στιγμή δώσει ο Θεός και τελειώσει και δεν σε έχουν πετάξει έξω. Για να τολμήσουνε. Θα πιάσει τον Τάκη από τον μπράτσο. Είναι ωραίος γκόμενος. Καλλιτέχνης είναι, αγάπη μου, καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνης, αν δεν είναι γκέι, που θα είναι δηλαδή, κάνουν ακρεβάτι και τη γλυπτική. Ωραία. Λοιπόν, θα τον πιάσει από τον μπράτσο, θα τον ρωτήσει για το έργο του και μετά στο να μιλάει από μόνο του. Και τι θα το ρωτήσω? Λοιπόν, σου έχω σημειώσει την ερώτηση, πρόσεξε. Πόσο πιστεύετε ότι η αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής σας καταγράφει την καθαρότητα της σκέψης σας? Και αυτός θα μου απαντήσει. Σιγά καλέ! Καλά, ποτέ δεν το περίμενα ότι θα είσαι τόσο χαβαλές. Χαβαλές, παιδί μου. Πώς το λέτε εσείς στη γλώσσα σας, οι θεατράνθρωποι. Ακριβώς έτσι όπως το έδωσες. Χαβαλές. Αυτό που έλεγες πριν, πώς το είπες αυτό, το. Α, ότι η Αντιγονίτσα είναι και λιγάκι κουφαλίτσα, ε. Αντιγονίτσα, κουφαλίτσα, καλά κάνει και 15 σύλλαβα, κύριε. Ατιμούλικο. Ατιμούλικο, είσαι φύγε από το φύγιο. Το άλλο να μου πεις, θέλω. Το άλλο αυτό που είπες προηγουμένως. Πίσω από τις λέξεις. Κρύβεται ο Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις του κειμένου. Κρύβεται ένα σεξουαλικό τραγικό πάθος. Και τι μας διδάσκει ο Μέγας Σοφοκλής με το δράμα του? Έλα μου ντε. Μας διδάσκει ότι αλείς αυτόν που πάει, που πάει να πει... Τι πάει να πει. Ότι στις 9 του Μακαρίτη άλλος μπήκε μες στο σπίτι. Εξαρτήμα! Γιατί μόλις τη χτίσανε την τραγικιά, έρχεται η Σμινίτσα, αρπάζει τον αιμονούκο. Όχι, έτσι δεν και πιάνουν μια μεζονέτα έξω από τη Θήβα. Καλή, όχι και μεζονέτα. Χορνάνε κανονικά την τραγικά, τη λούζερ. Αχ, τραγικιά λούζερ, μα πώς θα δείτε. Καλή κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Αυτό δεν είναι στο ρόλο. Τη Φλωρούκο, τη γνώρισα τη Φλωρούκο. Τη γνώρισα την κοπέλα, τι τη κάνει κοπέλα. Κάτσε με όπου να έρθει η κυρία Μίνα. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η. Είναι η φορο... από τέτοια μου, η φοροτεχνικός. Που στις 10, με Φλωρούκο στις 10. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Εκεί που χτυπάει το κουδούνι είχαμε μείνει, βρε χαμένε. Άνοιξε και πες ότι λείπω. Και πού θα πω ότι λείπεις, βρε παραλυμένο. Πες ότι με πήρανε φαντάρο. Α, πολύ καλό. Κάτσε, καλέ, κάτσε. Ποιος είναι? Η Μίνα! Φρυφωτιά που μ' άναψε, βρε, σαφακιασμένο. Τι κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε τώρα? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Πες τη, σου κοτάει. Αυτή είναι η φοροτεχνικός που σου λέει, δεν πρέπει να σε βρει εδώ. Μπάκια, γιατί δεν πρέπει να με βρει εδώ? Και γιατί δεν πρέπει να τη βρει εδώ? Γιατί τις χρωστάμε, ο λογαριασμό θα σου δώσουμε. Τις χρωστάμε, σήκω, σήκω. Τώρα, κυρία Μίνα, καθημερικά βγάζω το φούρνο και έρχομαι. Στο μπάνιο. Στο μπάνιο, μια φορά, σώσε. Στην κουζίνα. Όχι, στην κουζίνα, πάνω τα μπάνια της από εδώ πέρα. Ξεκουμπήσω, άνοιξε έτσι και θα την αναλάβω εγώ. Τι θα μου κάνει, τι? Κάτσε κάτω, μωρή, τι θα μου κάνει? Κάνε, σου πει, ό,τι σου πει. Φοβάμαι. Όταν πες θα στραβάσω, δεν φοβάσαι. Τώρα φοβάσαι. Ακούστε να σας πω, κυρία Φλωρούκο μου, εγώ έχω έρθει εδώ αποκλειστικά και μόνο για το ρόλο. Ναι, δεν θέλω να με πιάσει η εφορία, κόβω και δελτίο. Α, κάνε το δελτίο, το έχεις κρυμμένο, ξέρω. Μα τι κάνετε τόσες ώρες? Για δουλειές είχαμε και τις τακτοποιούσαμε. Τι χάλια είναι αυτά. Πώς είσαι έτσι? Πώς είμαι έτσι? Τι νερά είναι αυτά. Τα νερά τα άρχισα εγώ πάνω από αυτά τα νερά γιατί κάψωσα. Κάψωσες? Ναι, κάψωσα. Είχε πολύ ζέστη και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη εγώ καψώνω. Δέκα δεν είπες. Αναβλήθηκε το meeting που είχα. Αναβλήθηκε το meeting. Μου λες, Κωνσταντίνε, είσαι πιωμένος. Εγώ. Κάνε χα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, δεν είσαι πιωμένος. Είδες που τα έλεγα. Τις ωραίες της μακρύς σε νέα έκδοση. Σε χάλια έκδοση. Φλώρα, τι κάνεις εκεί? Καθαρίζω, δεν βλέπεις τις βρώμες. Μπορείς να μου βάλεις ένα χυμό, σε παρακαλώ? Α, δεν μπορώ, αποκλείεται. Γιατί? Έχω τα λουμπάγκα μου. Από μικρή τα λεπορούν. Α, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ μέσα. Έλα, βρε, αγάπη μου, τώρα έσαι τρεις κακή υποψηφία. Εντάξει, ήπια λίγο παραπάνω, ήμουν λίγο χάλια. Αν θες να με βοηθήσεις, πάμε λίγο στην ταράτσα να με φυσήξει ο αέρας να συνέλθω. Καλά, ας είναι. Πάμε. Φλωρά, εμείς πάμε λίγο στην ταράτσα. Εσύ πρόσεχε το γλυκό. Ποιο γλυκό, καλέ? Το γλυκό που έβαλες στο φούρνο και πρέπει να το βγάλεις, γιατί αν το βγάλεις θα καεί, θα καούμε. Α, για το χαλβά, λε. Άγια σου. Έλα, μπορεί γρήγορα. Ξεκουμπήκε το ποτάλι. Και μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις εδώ πέρα το ποδάρι σου, θα στο κόψω από τη ρίζα. Εγώ, κυρία μου, ήρθα απλά και μόνο για το ρόλο. Μην εξαιρεθίσεις, μπορεί με το ρόλο, με εξαιρεθίσεις. Θα θέλω το τσαντάκι μου. Ελάτε, τσαντάκι. Τσαντάκι μου, τι τρελοκομείο. Άντε, μπορεί να ξεκουμπήσω από εδώ πέρα. Λολομπρικίτα. Αντιγόνη. Λουλού. Καριόλο. Τι είχε το όλο καριόλο εδώ πέρα. Και το ρόλο. Το ρόλο. Παιδιά, ελάτε, το έβγαλα από το φούρνο το γλυκό. Μουσική.
Ρωσικός χαλβάς. Με τα χεράκια μου τον έφτιαξα. Η αφαιρετική γλυπτική σας. Άχι. Η αφαιρετική λογική της μιλιμιλιστή. Ξανά. Ξανά, λοιπόν. Η αφαιρετική γλυπτική της μιλιμι... Τι λες, μωρή χριστιανή μου και δεσκοντάφτης. Λοιπόν, ξανά. Ξεκίνα. Λοιπόν, πιο δυνατά. Η αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής αυτού του κύριου, εν πάση περιπτώσει. Τι κάνεις, εκμουράκι μου. Πρόβα κάνω, ρε λαμπιά, σε μη ησυχή. Δεν αφήνεις την πρόβα τώρα και να πάμε για καμιά παράσταση. Έλα, ρε λαμπιά, όχι ξανά. Τελικά, ο Τάχης προχώρησε πάρα πολύ την τέχνη του. Ναι, μέχρι το κόκαλο. Τι εννοείς? Αν αυτό, αγάπη μου, είναι τέχνη, τότε η κρατεογρά στην Αθηνά είναι η εθνική πινακοθήκη. Δεν σοβαρέψου. Δες το πολυσήμαντο αυτού του έργου. Το χρυσό μου δεν είναι έργο. Φεστιβάλ Χολυστερίνης είναι. Λοιπόν, γεια σου, Τάχη. Πώς σας φαίνεται η δουλειά μου? Γευστικότατη. Να, μια εκτίμηση τρέζα εξτραβαγκάν. Τάχη, με έχεις εντυπωσιάσει, ειλικρινά. Με υποχρεώνεις. Μα τι λες τώρα, το θανάσιμο αμάρτημα είναι η κυβωτό σου, είναι η αποθέωσή σου. Σε ευχαριστώ. Ξέρεις, σκεφτόμουν λοιπόν με αυτό το έργο έτσι να κάνω την εισήγησή μου στο Προσεχές Διεθνές Συνέδριο Τεχνοκριτικών. Εγώ πάλι θα σου έλεγα να το πάρεις στο Προσεχές Συνέδριο Κρεοπολών. Χιούμορ. Μα το έχω καταλάβει, δεν είναι. Μα το έχει καταλάβει, δεν είναι. Μισό λεπτό είδα κάτι γνωστούς, θα το πούμε. Έγινε τα γη. Να συνεχίσει έτσι, καλύτερα να φύγουμε. Α, δεν θα μου απαγορεύσει τώρα να λέω και τη γνώμη μου. Α, οι κάμερες του Νικηφόρου. Μπράβο, ρε, που έκανες επιτέλους και κάτι καλό. Γιατί σταμάτησες, προχώρα. Ναι, ξέρεις, δεν είμαστε μόνοι μας. Το βλέπω ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Τόσο κόσμο έχει εδώ. Όχι, θέλω να πω, είναι εδώ και. Ποιος? Το Μετρόπολη. Εγώ δεν ξέρω. Πάω να χαιρετήσω τον Τάκη και φεύγω. Μη! Μας κοιτάνε οι αδάμινες. Βγάλ τα πέρα μόνο σου, εγώ τζάω. Σε παρακαλώ πολύ, κάτσε κάτω. Εδώ έχουμε έρθει για δουλειά. Μη με κρατάς από το χέρι, θα γίνουμε θέαμα. Μη δίνεις σημασία. Καλησπέρα, χρυσό μου. Τένι! Κάνε πως δεν τους είδες. Τώρα δεν μπορείς να φύγεις, μας είδανε. Δεν γουστάρω να βλέπω τα μου τρώει. Το κατάλαβες τι να κάνω και κακά. Δεν γουστάρεις, δεν έχεις τα κότσια να τον αντιμετωπίσεις. Δεν έχω τα κότσια, εγώ. Εδώ είμαι σαρακατσάνα, αγάπη μου. Εμείς δεν κολλώσαμε στα φουσά του Άλλη Πασά. Στο Μιχαία σου θα κολλώσω. Ορίστε λοιπόν, σαρακατσάνα. Πετροκαλή. Όχι εγώ, το πετρωμένο σου και το πετρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Εγώ να φύγω, δεν είσαι με τα καλά σου. Πάρε μάτι, φιλενάδα σου. Μη γυρίσεις, μη γυρίσεις. Κύριε Μαρκορά. Α, εδώ είσαι, χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Να σου γνωρίσω και το γιο μου. Α, συγγνώμη, γνωρίζεστε. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες σε παρακαλώ στην κυρία ότι αν ήρθα να ολοκληρώσει το έργο της, δεν είμαι καλός χριστιανός. Και δεν πρόκειται να γυρίσω και το άλλο μάγουλο. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης στην κυρία ότι απορώ με την παρουσία της απέδευτης μάζας σαν χωροτέχνης. Κύριε Μαρκορά. Ντένι, πες επίσης. Δεν το βουλώνετε καμιά φορά. Ντένι, τι είπε? Το θες κατά λέξη. Ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη για το προχθεσινό. Ντένι, σε παρακαλώ, μας αφήνεις για λίγο μόνος. Πολύ ευχαριστώ. Ήρθα λοιπόν να σας ζητήσω συγγνώμη. Το Χριστόντας ποινή μου είναι να αποφεύγει κανείς τα πράγματα για τα οποία είναι αναγκασμένος μετά να ζητάει συγγνώμη. Ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και εσάς, κύριε Μαρκορά, θα πρέπει να είναι σε θέση να συγχωρεί τις αδυναμίες των άλλων. Ακόμη και όταν αρνείται να δει τις δικές του. Μου τη βγαίνει από τα αριστερά τώρα. Ο πατσαμπουκάδες υπάντιος. Μη μου το χαλάτε και σας πάει τόσο πολύ το χαμόγελο. Σας πάει καλό της ποινής μου. Κύριε Μαρκορά, δεν σας έχει πει κανείς ότι σας πάει να χαμογελάτε? Της ποινής μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δω την έκθεση. Κι εγώ. Και ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για την αφαιρετική λογική της μινιμαλιστικής γλυπτικής του Τάκη. Ah!
λάμια, τι έγινε, μωρέ, μιλήσατε. Ανταλλάξαμε απόψη για την τέκνη. Καλά, αυτό κάνω πώς δεν τα άκουσα. Τι έγινε. Δεν είναι κακός ο καημένος. Πώς σου φαίνεται? Τι σου είπε? Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσύ, τι τους είπες? Συζητήσαμε έτσι λίγο. Και θυμηθήκατε τα παλιά. Ντένι! Sorry. Μου ζήτησε συγγνώμη. Α, το χρυσό μου, για ποιο πράγμα? Ντένι! Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Πρέπει να τους φωνάξουμε, να απολαύσουμε όλοι μαζί τα έργα τέχνης. Αυτό τώρα το ονόμασα υπογωνία αγωνία. Το βρίσκω τολμηρό και σχηματικό. Ναι, είναι προφανές όμως, έτσι δεν είναι? Έχουμε ένα, δηλαδή, να κάνουμε μια σύνθεση που δηλώνει το δέος, ένα είδος τρόμου του οποιοδήποτε άντρα μπρος στο σύμβολο της γυναίκας αράχνης. Υπάρχει της αυτή. Βοηστός. Βοηστός. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε έναν άντρα ακέφαλο. Όχι ακριβώς. Το είπατε μάλλον πριν, μιλώντας για κάτι άλλο. Απρόσωπο. Απρόσωπο. Σι. Σέντσα φάτσα. Ε, καταπληκτικό. Απρόσωπο, ναι. Ευνοχισμένος παρόλα αυτά. Ευνοχισμένος. Που το μόνο που έχει καταφέρει να περισσώσει είναι το αρχαίγωνο. Αλλά και αυτό με τέτοιο τρόπο που θυμίζει το τουλάπι μου. Σκάσε, μωρή, πιάσε βάση το χορό. Σιγά τα εικονίσματα που θα ανάψουμε και λαμπάδα. Μας λέμε συμπάντια σου. Ας περάσουμε τώρα. Ας πέρα. Οι εργάτες στο μετρό. Βλέπετε πουθενά μετρό? Γιατί, μήπως βλέπω εργάτες? Προσπάθησα, η αλήθεια είναι, να συλλάβω το δέος, αυτό το ανιμαλίστικο δέος του ανθρώπου, το οποίο είναι βέβαια αμυδρό, δεν τίθεται θέμα. Και δηλώνει. Τι δηλώνει όμως, Κωνσταντίνε, ε? Νομίζω. Φαίνεται ολοφάνερα η αγωνία σου για την αποξένωση του ατόμου από το χώρο που ζει. Ναι, αυτό φωτίζει κάπως τα πράγματα και σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι και αυτό με τη σειρά του είναι. Εσείς, ναι. Τι βλέπετε, Δεσποινής? Εμείς βλέπουμε μία βαλίτσα ανοιγμένη και παραπλεύρος της ολίγα πεντοχίλιαρα και φούξια μπαλόνια. Το προφανές, δηλαδή. Μπράβο, χρυσό μου. Τάκη μου, εμένα με συγχωρείς. Θα έρθω να δω τα έργα σου όταν δεν θα έχει το σχολείο. Ναι. Εμείς θα πετούμε σε λίγο. Μα γιατί έφυγε, είπα κάτι που δεν έπρεπε. Και εσύ, χρυσό μου, ανοίγεις το στόμα σου και θα ξέρεις τι λες. Τι είπα? Μα πού τα είδες τα φούξια μπαλόνια? Αυτό είναι ένα καθαρό γνήσιο κόκκινο. Δεν μπορείς όμως να το πεις φλούξους, έτσι δεν είναι? Ούτε πάλι άρτε πόβερα. Όχι. Ίσως με κάποια επιφύλαξη θα μπορούσες να το ονομάσεις εξτραβαγκάνζα μινιμαλίστα. Αυτό. Κύριε Μαρκορά. Ναι, 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 χρυσό. Τάκη, εμένα με συγχωρείς, θα σε πάρω τηλέφωνο, έτσι. Κύριε Μαρκορά! Συγγνώμη. Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ. Ξεχάσατε τα τσιγάρα σας. Δεσποινής, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη? Παρακαλώ. Μην ξαναβρεθείτε μπροστά μου. Ειλικρινά, η παρουσία σας δεν μου είναι καθόλου απαραίτητη. Α, μην το λέτε. Πάντα μπορεί να ξεμείνετε από φωτιά. Και εγώ με. Άκου,
Μίτσο, δεν θέλει να με βλέπει σαν σύμβολο του σεξ. Όχι, μωρό μου, σαν κόμενα σε βλέπω. Όχι, το λέω, γιατί εγώ έχω πολύπλευρη προσωπικότητα. Έλα, έλα, αφήστε ιδέε και τελειώνετε. Λίσα, μωρή. Αι, μισού, πιστό. Η οπερετική τσίρκουλη. Έχει ετοιμαστεί. Εγώ είμαι πάντα έτοιμη ευθυνή να τη πει να μην αρχίσει τι τσιρίδε εδώ μέσα, γιατί εγώ στο λέω θα την ευρύσω. Έχασε, δεν μιλάει καλά ελληνικά, δεν θα σε καταλάβει. Και πώ θα συνεννοηθούμε αφού δεν μιλάει ελληνικά. Μα γι' αυτό θα συνεννοηθείτε. Λοιπόν, θα βάλω μπροστά τα αγγλικά μου. Τι θα βάλει μπροστά? Τα αγγλικά μου. Α, καλά, άκουσα. Για να μην σου πω ότι τη μιλάω εκ παραλίλου. Μία αγγλικά, μία ελληνικά να την ξεκάνω. Γιατί δεν μου στέλνει ο Θεός μια μη πληγία όταν σε πρότεινα στην εκπομπή? Γιατί ήταν η μόνη καλή ιδέα που είχε τα τελευταία 30 χρόνια. Άκου, Αστραχάν, η Τίνα Πέτροβιτς είναι από τις μεγαλύτερες σοπράνο της Ευρώπης. Ανεβαίνει τις οκτάβες της Κάρμεν έτσι για πλάκα. Και θα κατεβάσει θεαματικότητες στις δικές μου έτσι για πλάκα. Άκου, μάτια μου, η γυναίκα χάρη μας κάνει που έρχεται στην εκπομπή. Δεν είναι όποια και όποια. Η γυναίκα έχει τραγουδήσει μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Όλοι οι δίσκοι της έχουν γίνει πλατινένοι, το καταλαβαίνεις αυτό? Ακόμα και αυτός ο Παβαρότι, μωρή, νιώθει τράκο όταν παίζει μπροστά της. Κατάλαβες, μάτια μου? Κατάλαβα. Μήπως να κάνω κανένα μερεμέτι στο βυζί? Ας το διάλο, μάτια μου. Παρότι τον έκανα. Δεν είναι τίποτα. Φταίει η σκιά που είδες στη σελήνη σου. Είδες σκιά στη σελήνη μου? Μα εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη σελήνη μου. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, μη σε νοιάζει. Όλα πάνε καλά για τα ταυράκια. Να μην ανησυχώ, ε. Παιδί μου, αφού σου λέω, σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Η τυχερή μου μέρα, ε. Καλημέρα σε όλους και σήμερα μαζί για ένα τρίωρο με πολλούς καλεσμένους, τραγούδια και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Διδυμάκια. Έξυπνο πουλί, από την ύπη πιάνετε. Τα καρκινάκια. Ας τους καρκίνους, Μαρκέ, μίλα για τους ηχθείς. Αρκετοί από τα όσα συνέβησαν εν αγνία σας. Η κυρία πετούν να αναζητήσετε νέες συμμαχίες. Τι περιμαντιασμένο, τι πρέπει να δώσετε να καταλάβεις. Βουδούνι! Πριν κατηγορήσετε τους άλλους, αναλογιστείτε μήπως πρωί. Τα όσα συνέβησαν οφείλονται αποκλειστικά και σου. Μόνο σε εσάς. Πρωί. Τα χαρτενάκια. Μαύρη ζωή. Έλα, ναι! Καλημέρα, Χρυσό μου. Κι ό,τι σε μελέταγα, ε! Για καλό, είμαι σίγουρη. Μην πέφτεις κιόλας, λέγε γρήγορα τι θες και τι μαγειρεύω. Σωστά, είναι το μόνο που ξέρεις να κάνεις. Για να με φουτοκολλιάσεις ήρθες, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί. Τι μαγειρεύεις? Ρεβίθια, τάχος το μουσικιά. Ρεβίθια, φύγεται ακόμα αυτό το όσπριο. Αχ, ναι, ναι. Αντέχεις το πέρασμα των αιώνων, σαν και σένα. Ρεβίθια, ο γιος μου θα τα φάει. Αν δεν τα φάει, με στείλεις στα ελληνικά τη μαγειρέψη πέργολες με ρύζι. Εγώ πάντως νεροχίτη δεν τα είσαι. Πάντως άδικα τον μου σκεύεις τον Ρεβίνθο, γιατί εγώ που το ξέρω το παιδί μου σου λέω δεν το τρώει. Και πότε ξέρεις τι τρώει το παιδί σου, μορυφώνησα το παπαδιαμάντι. Χρυσό μου, αν και μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής η μειονότης των αναλφαβήτων, για σένα ειδικά θα κάνω μια εξαίρεση. Μπού! Μίλα καθαρά, μωρή, και στη σαλονάτα. Σε εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε παρκέ διαρκείας στα 35. Μιλάς κι εσύ, μουρμπελέτζα, που αν δεν είναι τόσο χορεμένος θα ψήνεις ακόμα τον καφέ στο τηγάνι. Τα σου! Μωραίνει ο κύριος, αν βούλεται από λες. Καλά, θα σου απαντούσα, αλλά θα μου παπαριάσει το ρεβίδι. Ου! Ναι, Χρυσό μου. Να, εδώ τα λέγαμε με τη Φλωρένς. Αγόρι μου, θα έρθεις κατά τη μία να με πάρεις από το κανάλι, γιατί πρέπει να πάω να δω τον Νικηφόρο. Χαλιά σε αυτόν που τρώει το χώμα. Εγώ που μπού στο γραφείο του Νικηφόρου δεν ξαναπατάω. Γιατί, Χρυσό μου, έχεις κάτι με τον Νικηφόρο? Ούτε 20 χρόνια δεν τον έκλεψε το μακαρίτι. Με τον Νικηφόρο όχι, αλλά δεν διακινδυνεύω συναντήσεις με την προστατευόμενη σου. Είσαι υπερβολικός, Χρυσό μου. Επειδή συνέβησαν όσα συνέβησαν, τέλος πάντων. Αυτό προσπαθώ να αποφύγω, που να ξανασυμβούν όσα συνέβησαν, τέλος πάντων. Και θα αφήσει να ταλαιπωρείται με ράδιο ταξί η μητέρα. Μη μαγαρίζεις, μωρή, τη λέξη. Μπού, είπα και έλαλες. Λοιπόν, στη μία, εγώ τώρα πάω κάτω γιατί με περιμένει ταξί. Μπού, μπού! Στη μία, Χρυσό μου, στη μία. Α, του ταλέρ. Του! Τι κάθε φορά που έρχεται μου ανεβαίνει η πίεση. Αν σου απαντήσω θα με πεις κακιά. Εγώ πάντα σου είπα να κάνουμε τη διεύθυνση απόρριτη. Φράξουν τα λούκια, καραμαούνα. Άσε, εντάξει, εμένα χεσμένη με. Τον Αντωνάκη δεν τον σέβεται. Παιδί μου, αυτοί οι τοξότες ούτε τα ντερά τους δεν σέβονται. Εξακριβωμένο αυτό τώρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! You were good, Mrs. Ευχαριστώ.
Κοίτας Νομπαρία, το ξώτης, παιδί μου, τι περιμένεις. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα βασικά. What horoscope you are? Εγώ καιρος. Το ξώτης, ε. Καλά, το ξώτης και εγώ καιρος. Τάλε κουάλε. Να περάσουμε στα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, από ό,τι μου λένε εδώ τα χαρτιά μου, ξεκίνησε την καριέρα σας μαζί με την Αϊντά. Αϊντά. Λοιπόν, τελευταία προσφορά. Σου δίνω μιλιαρέσι τσίμα χατζινικό και θέλω πίσω το μικρούτσικο. Ο Ανδρέας είναι, μη με δόψεις. Όχι, όχι, εδώ θα τσακωθούμε. Την Ανίτα τη θέλω εγώ. Τι με ενδιαφέρει που τη θέλεις κι εσύ. Στο κάτω-κάτω εγώ την είδα πρώτος. Ξέρω εγώ, βρες μία λύση. 6 μήνες εσύ, 6 μήνες εγώ. Η Ανίτα Περσεφόνη. Δεν κακό. Κι άκου, επειδή βρίσκομαι στα πολύ μεγάλα μου κέφια, σου χαρίζω και Μίλτο Μακρύδη. Τι να τον κάνεις, δώσ' τον κι εσύ κάπου αλλού. Α, βέβαια, συμφωνώ. Έχουμε ανάγκη από νέα πρόσωπα. Καλέ, είναι Άκη Αγάθου. Πού να βρίσκεται? Πού είμαι 120 λεπτά, τι θα γίνει? Τώρα, χρυσό μου, τώρα δεν βλέπεις ότι πνίγομαι? Τι να την κάνω τη Γιολάντα Διαμαντή, αγάπη μου? Δεν τους δείχνω καλύτερα την εγκυκλοπαίδεια του Γιωβάνη να μάθουνε και κάτι? Μπουμπού, έχει υπόψη σου ότι η εκπομπή όπου να είναι τελειώνει. Έτσι και δεν κατέβει σε 3 λεπτά, εγώ φεύγω. Τώρα, χρυσό μου, τώρα! Τι ανυπόμονο παιδί, ίδιος ο Μαρκοράς. Μα τι στο καλό στο στόμα τον έφτισε. Να και εσύ. Έλα, χρυσό μου, χαθήκαμε. Πλακώσαν και κάτι κανάλια και κάνανε γκάλο. Σιγά μην κάνανε και μπάλο. Γκάλο, μόνο το λένε στοιχείο τη. Και τι ρωτάγανε? Μας είχαν πιάσει μία-μία και μας ρωτάγανε. Ντρέπομαι να το ξεστομίσω. Λέγε, μπορεί να ενημερωθούμε. Κάτι. Αν πει να στεφανωθούμε, το κάνουμε. Αυτό κακά στο στόμα μου. Εσύ τι τους είπες, Μαγδαλίνη? Τι να τους πω, η καψερή. Εγώ τους λέω, από αυτά δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Αυτά μόνο ο Φώτης μου τα ξέρει. Και να με πάρουν στο κυνήγι και εμένα να μου έχουν πέσει τα μούτρα. Γιατί ο Φώτης μου μόνο στη Ράγιο μου αφήνει και μιλάω, που είναι έτσι συνισταζούμενη η εκπομπή. Και χάνω και από δίπλα μου κάτι μπατζάρια, ωραιότατα. Έμα στάζανε. Τα βλήτα, μορμουτάφερε. Τα βλήτα, ναι, στάφερα. Αλλά να, στο κακό και στην αντάρα μου πέσαν οι τσιπούρες από το δίχτυ. Τι! Έχασες τσιπούρες, μωρή, και τι θα μαγειρέψω το παιδιού το βράδυ? Μια τσιπούρα, Φλόρα μου, ολοζώντανη. Τι να σου πω, στη διαδρομή μου μίλαγε. Πάρτα μου να μην στα χρωστάω. Καφεδάκι να ψήσω. Ελαφριό κάντο στη μύθη. Ναι, ξέρω, τα νεύρα σου. Φαίνεται ότι ο Φώτης, ό,τι πότισε πριν το Στεφάνι. Αχ, τι είναι προλάβει ο δόλιος, έχουμε και εκείνο το παράνομο πάνω στα καμένα και τραβιόμαστε. Εσύ, πώς τα κουτσοβολεύεις? Εγώ έχω τη μέση μου. Α, βαράει και εκεί. 1, 2, 3, 4, έχει αυτή. Πολύ ωραία, πάμε ασκήσει για τη μέση τώρα. Μπρος και πίσω. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Μπρος και πίσω. Τώρα δυναμίζετε, φαντάζομαι. Τώρα πλάι. Τώρα πλάι. 2, 3, 4. Ωραία. 4 και κύκλο μεγάλο. 2. 3, 4. 1. Έχει το κουνητού. 2. 3. Όπου πώς. Κουνήσου, μωρή, κουνήσου. Κουνιέμαι. Εκρέξω το γοφό. Κοίτα εμένα να κοιτάζει. Δεν πάει άλλο. Εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου. Έλα, εντάξει τώρα, ξάπλα για τη δουλειά. Όχι. Ξάπλα, μωρή, σου λέω. Αχ, τι έχω πάθει μεσημεριάτικο, Ιουλιάνα. Άσε μη κυρία μου να πάω να με δει και το σπίτι μου. Ξάπλα, έλα, Κυριακούς τώρα. Ξάπλα. Μα ξάπλωσα. Και 1 και 2 και 3. Και 1 και 2 και 3. Και 1 και 2 και 3. Μαριάκη, κλέβεις? Δεν κλέβω. Βρε, κακό που πάθα. Πάμε πιο έντονα. Πιο κεφάτα. Τις τα λέω, δεν ακούει?
Πάμε σκίζει το στήθος. Και τώρα στήθος. Μια χαρά είναι το στήθος μου. Μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Στήθος, μωρή. Κάτω πιέζω όμως. Και ένα και δύο και τρία και στήθος. Και ένα και δύο και τρία και μπούτια. Και ένα και δύο και τρία και στήθος. Και σταμάτησε, μωρή. Ε, αφού σταμάτησε και το παλικάρι. Δεν σταμάτησε. Αμέσως έβρισε ευκαιρία. Φυγόπονη. Ναι, αλλά τώρα εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βλέπεις, βάλανε steps. Έμαθες και τα steps, τρομάρα, ρασούρτη. Εγώ φεύγω. Θα έχει γυρίσει και ο Φώτης και γύρευε τι θα βάζει στο μυαλό του. Μόνο στο μυαλό του μου φαίνεται βάζει ο Φώτης. Μην το λες. Πέρσι τη Λαμπρή εμείς το κάψαμε. Διπλανάστες, φιλενάδα. Έλα, πάρε το πέρα. Α, για να σου πω, δεν θα με στρώσεις τώρα και στο διάβασμα από πάνω. Στο διάβασμα μπορεί να ροκοβόστα. Για steps τα έβαλα. Τα βιβλία του ξένου ανθρώπου. Έτσι κι αλλιώς άχρηστα είναι, πιάνε τον τόπο. Και... έλα. Και ένα και δύο και με χάρη. Και ένα και δύο και με χάρη. Και ένα και δύο και με χάρη. Και ένα και δύο. Καλά, ε. Έχουμε αρχίσει και σφίγγουμε. Τη νιώθεις τη διαφορά, ε. Όχι. Ε, είναι επειδή είσαι από τα Τρίκαλα Κορινθίας, γι' αυτό. Εντάξει, να έχει χρυσό μου αύριο. Στους Ζόναρς. Στους Ζόναρς. Δεν ξέρει τίποτα άλλο παλιά. Εντάξει, χρυσό μορβάρ. Φιλιά στον Άλκη Στέα. Και φιλιά στον Άλκη. Χρυσό παιδί ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί. Τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73. Ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της Κλέτου 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο. Μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στον Μπακάκου να μας βγάλουν τους σκάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ. Τι σουβλάκια είχαν, τι κάτι ανατολικό. Γερμανούς, καλά παιδιά, έχασα και τα τηλέφωνά τους. Τι το Γιωργάκη τον ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε, παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω. Μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής. Την έχουν κυνηγήσει τη μάνα σου. Που σου υπενθυμίζω. Μπορεί να μην σε δέχτηκαν στο θρομοκαίτιο, αλλά υπάρχει πάντα η Λέρος. Καλά είσαι τόσο ηλίθεια ή το κάνεις επίτηδες για να μου σπάσεις τα νεύρα. Αν θες να τσακωθούμε, πάρε με τηλέφωνο γιατί τώρα βιάζομαι. Θα σε κλείσουνε μέσα, μωρή, το καταλαβαίνεις. Θα μαζέψουν υπογραφές και θα σε κλείσουνε μέσα. Δεν κάνει παίρνεις χάπια, τα παίρνεις και λιγμένα. Και στόπα, μωρή, 100 φορές Αΐντα τη λέγανε τη γυναίκα. Αΐντα, όχι Αΐντα! Σιγά, μωρέ, την αναβύσει. Τι όροφος είναι το τρίτο, άσε να ανέβω πιο ψηλά. Άσε να πες αύριο που θα έρθουν τα νούμερα και θα πρέπει να φέρω το μήνυμα στον αφαλή να τα σηκώσω πάλι. Πάψε πια, μωρή, να σκέφτεσαι μόνο τα νούμερα και τα μεγέθη. Και ποιο σου είπε ότι σκέφτομαι μόνο το λάμπι. Κάνε πως δεν την είδες, κάνε πως δεν την είδες. Μην τολμήσεις. Μαρίνα, Χρυσό μου, δες το ανθρωπιστικά το θέμα. Πρέπει να την πάρουμε μαζί μας. Ούτε να το σκέφτεσαι. Αυτή εδώ μέσα δεν μπαίνει. Το έχω μαρκαρί, δεν θυμάμαι. Ή πια πολύ παναθεμάμαι. Ή πια πολύ παναθεμάμαι. Το έχω μαρκαρί, δεν θυμάμαι. Βιολέτα, πώς από εδώ? Ε, να ήθελα. Αναρωτιόμουν δηλαδή, μήπως έχεις κανένα λεμόνι. Λεμόνι, δυστυχώς δεν έχουμε. Ευτυχώς γιατί δεν ήθελα. Τι κάνεις? Διατηρώ σε φόρμα αυτό το μπιμπελό. Το βλέπω. Όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ.
ψυχές παραπιούνται, καθώς να καθαρίζαμε κρεμμύδια. Βάσεις του ρεξικών αρχεία πρεφέζεις, η γη και εκεί θα ακούσουν με τη βάντα. Να πάνε κι ας μείνουμε εμείς, λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνουμε εσύ. Τελικά, συγγνώμη κιόλας, ρε μάνα, αλλά δεν μου είπες τι θέλεις. Κοίτα, Λάμπη, εγώ βασικά τα θέλω όλα ή τίποτα. Αλλά για αρχή πες τη Μαρίνα να με χώσει πουθενά και χαμώ στην εκπομπή. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν ξέρεις. Τις προάλλες έχασα τον πατέρα μου. Και που έχασε τον πατέρα μου δεν με νοιάζει. Που έχασε τη σύνταξη όμως πολύ μου στήχησε. Κάτσε, Λαμπιώτα, συγγνώμη, εντάξει, να ζήσουμε να το θυμόμαστε στο Μακαρίτη. Αλλά εσύ στην εκπομπή τι θα κάνεις. Εκείνη όλη σπουδαγμένη, δεν βλέπεις τη Μαρίνα. Έλα, βρε Λάμπη. Να με βάλει και εμένα εκεί μέσα να πηγαίνω έρχομαι να φοράω κανένα μαγιό. Γιατί εκτός που έχω πάρα πολύ ωραίο σώμα, έχω και πολλά μαγιό. Κοίταξε, Βιολέτα, εγώ εντάξει, θα της το πω, αλλά τώρα δεν είναι μέσα. Μα γι' αυτό ήρθα κι εγώ τώρα. Να δω πώς μπορώ να σε πείσω να μεσολαβείς. Εκεί που καθόμουν, λέω, δεν πάω να δω λίγο τον κολλητό μου. Έτσι, τα ξαφνικά. Τα ξαφνικά, τι ξαφνικά, μια φλόρα την έχουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί είπαμε, δεν πάμε να τη δούμε. Ωραία, λοιπόν, αφού ήρθατε, ελάτε καθίστε, γιατί όπου να είναι θα έρθει και το παιδί να στρώσει το τραπέζι. Άστο καλύτερα. Κοίτα, Φλόρα, βασικά εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μα και τι ήρθατε να κάνετε. Εγώ βασικά ήρθα να σε πάω να πάμε καμιά βολτίτσα. Πού να πάμε βολτίτσα, μισή θεία παιδάκι μου. Ένα, μέχρι το Μαρούσι. Στο Μαρούσι, καλή, τι να κάνουμε με
μεσημεριάτικα. Α, μην το λες, το Μαρούσι έχει αναπτυχθεί πολύ τελευταία, Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς, Το Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ιππικό Όμιλο. Το Λούνα Πάρκ, τα Ειδονάκια. Το Village Center. Το Mega Channel. Το Ιατρικό Κέντρο. Χριστός και Απόστολος, καλή, τι να κάνω στο Ιατρικό Κέντρο. Εγώ εκεί ούτε απ' έξω δεν θέλω να περνάω. Όχι, για μέσα συζητάμε. Έπαθε τίποτα η Μαρινά, μέσα. Τι έπαθε, μέσα. Παραγιά μου, το παιδί. Ώρα. Όχι, δεν είναι τίποτα, ηρέμησε. Έλα, τελείωνε. Τι είναι αυτό, ρε. Πού να τρέχουμε τώρα για γλαστρικό. Ενώ το δισκάκι μας, το καλό μας, το κακό είναι παρέιτσα, έτσι. Αχ, τη μέρα και η σημερινή. Πού είσαι, Άνω Ποταμών. Είμαι κι εγώ, αλλά ήτανε και η μέρα. Πού. Για πλησίασε. Καλά είμαι και από εδώ. Το βλέπεις ότι είμαι ήρεμος, δεν το βλέπεις. Μπράβο, αγόρι μου, γιατί ο γιατρός είπε να αποφεύγεις τις συγκινήσεις. Παιδί μου. Αν μπορούσα να σηκωθώ, θα σε έπνιγα. Χαίρομαι που δεν μπορείς. Γιατί, χρυσή μου γυναίκα, γιατί, μανούλα μου καλή, γιατί, τι σου έχω κάνει και παπασανίζεις, γιατί που να με πάρει ο διάολος, κάθε φορά που συναντιόμαστε πρέπει να ξεχνάω ότι σε έχω μάνα. Χτύπα, αγόρι μου, χτύπα, η καρδιά της μάνας αντέχει. Καλά. Πάντα καλά, αγόρι μου, πάντα καλά. Μπουμπού, άκουσε με προσεκτικά. Την επόμενη φορά που θα βρεθεί στην ευθεία μου αυτό το κουνόδελο από δίπλα και θα είσαι εσύ υπεύθυνη, σου υπόσχομαι ότι θα σε κουρέψω και θα σε δέσω πίσω από το αυτοκίνητο. Χριστέ μου. Επίσης, αν μαθευτεί από σένα ότι ήμουν μαζί της στο τρακάρισμα, θα το βάλω μπροστά στο αυτοκίνητο. Τι λόγια είναι αυτά, αγόρι μου. Αυτό που σου λέω. Αυτή ήταν στο αυτοκίνητο μόνη της και χτύπησε μόνη της. Κι εγώ έπεσα από τη σκάλα στο κανάλι. Μα εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα. Μπουμπού! Αλλά για το παιδί μου θα μπορέσω. Ιδάλλως... Αχ, ακόμα έπατε, τι μπορώ, τι τελικά. Έπατες. Λεβέντη μου, αϊτέ μου, τι έπαιπες, τι σου κανέν. Ποιοι σε βαριοπληγώσαν. Μαζέψου, χρυσή μου, δεν είμαστε στο εσύ. Εσύ τα φταίς, μωριόλα. Πονάς, φεγγάρι μου. Πονάει, μωρ, τι κάνεις και με σκητάς, δεν θα φες κανένα γιατρό. Αγιά, σε παρακαλώ. Αφεντικά και δούλης κατά γυναίκα μου, λέει. Κωνσταντίνα μου, τι έγινε, πώς έγινε. Στη σκάλα, ήταν στη σκάλα όλο μόναχος. Σας το τονίζω αυτό. Και όπως ήταν, πέφτει. Ξαφνικά έτσι στα καλά του καθημένου. Πες, αγόρι μου, κι εσύ. Έτσι είναι, έτσι. Πάντως να ξέρεις ότι μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση για αστική ευθύνη. Έλα, χρυσό μου, θα τρέχουμε τώρα στην Ευελπίδων σαν τις κυράτσες να ζητάμε αποζημίωση. Άλλωστε, εμείς έχουμε λεφτά. Α, το ξέρω, κυρία Μαρκορά. Άλλωστε, φροντίζετε να το δείχνετε σε κάθε ευκαιρία. Κωνσταντίνε! Πες της. Α, σας παρακαλώ, Τίποτα πια δεν σέβεται. Τίποτα! Μην την ξεσυνερίζεσαι, κορίτσι μου. Ούγαρ έρχεται από μοναχό του. Τώρα θα σε χαστούκιζα, αλλά έχω βάψει τα νύχια μου. Εσύ το ξέρεις ότι έχουν φέρει και την κουντουρά του δίπλα. Όχι, δεν το ξέρουμε, από εσάς το μαθαίνουμε. Α, ναι, ναι, είχε λέει ένα τρακάρισμα. Έχουν μαζευτεί δημοσιογράφοι. Εδώ δίπλα σου είναι. Έτσι είναι. Βλέπεις τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Πέτρο! Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Πού να το ξέρουμε, καλέ. Μήπως είμαστε μπροστά όταν τράκαρε. Καλά, μπορεί, σε πιστεύουμε, μην χτυπιέμαι. Όχι, χτυπιέμαι! Γιατί εσείς μπορεί να βάλετε διάφορα στο νου σας. Έτσι που το πάτε σε λίγο θα μας πείτε ότι... Πού δεν θα μου φέρεις εκείνα τα περιοδικά που σου ζήτησα. Α, ναι, είδες, το ξέχασα. Μα γι' αυτό κι εγώ στο θύμισα. Πάω, χρυσό μου, πάω. Και δεν μου λες, τι σου είπαν οι γιατροί. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Το πόδι θα με ταλαιπωρήσει λίγο. Τι την ήθελες στη σκάλα, παλικάρι μου! Φλόρα, αν δεν σε πειράζει. Ρε, το βούλος. Γεια σας, κυρία Μαρκορά, πώς από εδώ. Καλησπέρα, χρυσό μου, τι κάνεις. Εσείς τι κάνετε εδώ. Να φέρανε μια φίλη μου με οστρακιά και ήρθα να τη συμπαρασταθώ. Και παρεπιπτόντως πάω να πω ένα γεια στη Μαρίνα. Μήπως ξέρετε πώς έγινε το ατύχημα. Ήτανε μόνη της. Ναι, αλλά πώς έγινε. Ήτανε μόνη της. Θέλω να το συγκρατήσετε αυτό. Εντελώς μόνη της. Μα θέλω να. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα άλλο. Τι σου είπε, τι σου είπε. Ότι φέρανε μια φίλη της, λέει, και... Ώστε δεν θέλει να μαθευτεί ότι ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, ε. Πάντως, συμπαθητικό παιδί αυτός που μας τράκαρε. Ώστε λοιπόν ντρέπεται για μένα. Αλλά και ο περιπτεράς που πέσαμε πάνω του, ευγενέστατος, δεν μπορώ να πω. Είναι λίγο σνομπάρια, μη χάσω το γιοκαρίνι σας ή μου φαίνεται. Φαίνεται. Κάνω προσπάθειες για να το κρύψω, αλλά... Δεν ξέρω. Τι, χρυσό μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω να το κρατήσω μυστικό. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε, θα με σκοτώσει ο Κωνσταντίνος. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Λυπήσουμε μια μάνα που έχει τραβήξει τόσα βασανιστήρια από το παιδί της. Δεν θέλω να γίνει θέμα, αλλά μια νύχτα με έδεσε στο αυτοκίνητο. Και όχι μόνο με έδεσε, αλλά το έβαλε και μπροστά. Ζούνα μου! Γεια σας, κυρία Μαρκορά. Γεια σου, Χρυσό. Τι έπαθες, μωρή. Τίποτα δεν έπαθα. Καλέ, απολύτως καλά. Είναι μια χαρά. Είναι, δεν τη βλέπεις έτσι, δεν είναι, Χρυσό μου. Τώρα με το χεράκι σου θα ζωριστούμε λιγάκι, Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έπαθα τίποτα. Τον άλλον να δείτε. Ποιον εννοείς? Τον οδηγό που την τράκαρε. Ποιον άλλον να εννοεί. Μήπως ήταν και κανένας άλλος στο αυτοκίνητο, Χρυσό μου. Ναι, τον οδηγό εννοώ. Χάλια ο καημένος, χάλια. Χέρια, πόδια στο γύψο. Ναι, μόνο εννοώ.
Πάνω σχαροκεφαλή του έμεινε. Που δεν την έσπαγε κι αυτή, Χριστούλη μου, να ησυχάζαμε. Μην το λες, Χρυσό μου, μανούλα έχει κι αυτός. Τι σου έκανε και το καταργέσαι τώρα. Όλο και κάτι θα μου έκανε. Τι λέτε κι εσείς, κυρία Μαρκορά. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Καλά, και πώς έγινε, βρε παιδί μου. Ήτανε μόνη της. Έτσι δεν είναι, Χρυσό μου, δεν ήσουν μόνη σου. Ναι, ήμουνα μόνη μου. Μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Τι να πει κανείς, κατ' ζωή. Εγώ το έχω πει, το μόνο πράγμα που αξίζει είναι. Η σιωπή, Χρυσό μου, η σιωπή. Έτσι δεν είναι, Μαρίνα? Α, εγώ δεν ξέρω. Τι πείτε εσείς οι άντρες. Τι να πούμε κι εμείς. Κυρία Μαρκορά. Ναι, Χρυσό μου. Μήπως να πηγαίνατε δίπλα να βλέπατε το γιο σας. Το γιο σας? Α, ναι, με τούτα και μετά, αλλά ξεχάστηκα. Είχε ένα μικρό ατυχηματάκι κι αυτός. Είδε σύμπτωση όμως, α. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να πηγαίνω. Γεια σου, Χρυσέ μου. Τόλη, παιδί μου, μην την ξαναφήσεις ποτέ μόνη στο αυτοκίνητο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Κοίτα ξαφνικό τώρα όμως, ε. Και μ' άρεσε που η άλλη Αστέρω μου λέει για την τυχερή μου μέρα. Να σηκωθώ να πάω να τη χαστουκίσω τώρα. Όχι, πες μου να σηκωθώ να πάω να τη χαστουκίσω. Εγώ μωρό μου στο έχω πει να μην τις εμπιστεύεσαι. Εγώ. Εγώ να ξαναεμπιστευτώ αστρολόγο. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Μπράβο, μωρό μου. Τέλος, μέχρι εδώ ήτανε. Μπράβο, μωρό μου. Μόνος καφετζούδες πλέον. Για ελάτε πιο κοντά. Έτσι, μπράβο. Χαμογέλα, παιδάκι μου. Μην είσαι σαν κλαψο Δευτέρα. Έτσι, μπράβο. Κάντε ουίσκι, ουίσκι. Γιατί, καλή μου γυναίκα, γιατί με βασανιζείς, τι έχω κάνει? Σώπα, δεν ξέρεις εσύ, τι θέλω για το άλμπουμ. Να δεις που στην προηγούμενη ζωή μου έριχνα χριστιανούς στα λιοντάρια, δεν έχεις γίνει αλλιώς. Και τώρα μόνο το ζευγάρι. Τι ωραίο ζευγάρι. Πέτρο, φτύσ' τους γιατί δεν φτάνω από εδώ. Πού σας, ρε. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Δεν έχει άλλο φιλμ, τέλειωσε. Α, για να σου πω. Για να σας πω και στις δυο. Το πάρτι τελείωσε, λοιπόν, μαζεύτε τα κεντρά μου. Τώρα. Δύσκολο, παιδί. Εμένα θα μου πεις, Χρυσή μου. Λοιπόν, να φεύγουμε, να σε αφήσουμε να ησυχάσεις. Θα έρθει να μείνει κανείς μαζί σου το βράδυ? Εγώ θα σε ξενυχτήσω, παλικάρι μου. Αν είναι έτσι, θαύτομαι από τώρα. Άσε, δεν χρειάζεται. Θα του στείλω εγώ τη Μαρούσκα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ την κάνω, ε. Ναι, άντε, στο καλό να μην συγκρατάμε. Κάτσε λίγο ακόμα. Ας τον άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, να πάει στη δουλειά του. Έχω ραντεβού μόνο με τον από πάνω εδώ, τι θα γίνει με την εκπομπή. Βέβαια, πρώτα απ' όλα η δουλειά. Ντόλι, ευχή και κατάρα. Βάλε όποια θες μακριά από τις ξανθές. Αυτές είναι ύπουλοι φάρα. Έλα, μωρέ, για δύο μέρες θα είναι. Ρε, άκου που σου λέω. Αυτές έρχονται για λίγο και μένουν. Ψέματα. Τι ξέρεις, μωρέ, τι πετάγεις εσύ. Τι ξέρω, Μαρινάκι, τι ξέρω εγώ από τις ξανθές. Τι ξέρεις εσύ, Λάδι. Τι ξέρω. Λοιπόν, εγώ τσάγια. Ναι, ναι, άντε. Κάτσε καλά, κατά χέρια σου, ρε. Καλά, εντάξει. Καλή δουλίτσα, ε. Για πες λοιπόν στη θεία, τι ξέρεις εσύ για τις ξανθές. Έλα, ρε Μαρινάκη, τώρα για τις ξανθές θα μιλάμε τώρα. Κάτσε τώρα που μείναμε μόνοι μας λίγα και να σου πει κάτι, ε. Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί είσαι τρελός. Παναγία, το ξέρεις ότι είμαστε στο νοσοκομείο. Μην το κάνεις. Ρε, λύσα κακιά. Ρε, αγορίνα μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά. Κάτσε, σε μισό κάτι, παιδί μου. Θεέ μου, τι κάνεις. Αν δεν σέβεσαι εμένα, σε βάσω τουλάχιστον το χέρι μου. Κυρία Κουντουράτου. Πρέπει να κατέβουμε στο ακτινολογικό. Γάμω την ατυχία μου. Ντενίση. Πολύ βυζαντινή. Ναι, αλλά έχει και σεμιγκάτο. Άλλο. Τσιντικίδου. Πολύ ψηλή. Φέη μακρύ. Πολύ κοντή. Αυτές έχω, μετά πάμε στον Παπανότα. Ζέτα λογοθέτη. Πολύ ξανθιά δεν μας κάνει. Γιατί? Θα σας εξηγήσω άλλη φορά τηλέφωνο. Ναι. Ναι, έλα, Ντένι. Ναι, εδώ με τον Ντόλι ψάχνουμε την αντικαταστάτρια της Μαρίνας. Όχι, Ντένι μου, όχι. Το σκεφτήκαμε κι εμείς τον Παπανότα. Τσα. Τι μας θέλεις? Καλά, έλα, γεια σου. Άντε, γεια σου, λέω. Η Ντένι μας θέλει, λέει, το βράδυ στο σπίτι της να μας μιλήσει. Να σας πω, στην ΕΤΕΝΑ υπάρχει μία δακτυλογράφος, έτσι είναι ο Στιμούλα, που είναι έτσι κάπως αυτό και θέλει να κάνει καριέρα στο γυαλί. Πώς τη λένε? Ρούλα Κορομιλά. Σιγά μην κάνει καριέρα με τέτοιο όνομα. Πάει κι αυτό. Αφού την κλείτωσε και σήμερα. Λοιπόν, Φλόρα μου, εγώ λέω να πηγαίνω σιγά σιγά. Τι από τώρα, καλέ, δεν θα κάτσετε να μου κάνετε λίγο παρέα? Αχ, θα το ήθελα, αλλά έχω να διαβάσω ένα σωρό δικογραφίες. Κορίτσι, πράγμα, και να χαλάτε τα μάτια σας με τις δικογραφίες, αντί να τα έχετε ανοιχτά, να κουκουλώσετε κανένα. Η σύγχρονη αντίληψη θέλει τη γυναίκα χειραφετημένη. Μη σου πω η παλιά αντίληψη τι θέλει τη γυναίκα και σε ταράξω κι ο άλλος ακάτης. Λοιπόν, όνειρα γλυκά. Ένα καφεδάκι! Θα το πιούμε ένα καφεδάκι. Άστο, βρε Φλόρα μου, δεν θα κλείσω μάτι. Α, όχι, ένα καφεδάκι θα το πιούμε. Τι πίνεις? Άιρις κόφι.
Δεν έχω. Γι' αυτό σου λέω, το καλύτερο. Τα ρεβίθια, να πλακώσουμε τα ρεβίθια. Είναι κρίμα να τα πετάξω. Κάψαμε και τόσο ρεύμα. Ξέρεις τώρα τα ρεβίθια. Α, δεν είσαι φίλος. Ούτε που μιλιόμαστε. Κοντσίνα, θα παίξουμε μια κοντσίνα. Τι λες, ρε Φλόρα. Θα βάλουμε και λεφτά. Δεκάρικο τον πόνο. Α, είναι ισχυρό το κίνητρο, δεν λέω. Αλλά... τώρα αν δεν έχεις λεφτά, δεν πειράζει, θα δεις μια άλλη φορά. Εσύ έχεις πρόσωπα λίγο. Καληνύχτα, Φλόρα. Κάτσε, κάτσε, έχω κάτι καλό. Φωτογραφία της χείρας πριν το τράβηγμα. Κατάπτυστη. Μου την έχεις δείξει, Φλόρα. Ναι, αλλά τότε δεν είχαμε καρφίτσες. Βέβαια, αφού τις είχες βάλει όλες τη φωτογραφία του φουστάνου. Τι λες, βρισκασμένο. Εσείς να δείτε. Το άλλο, στην έχω δείξει την άλλη. 6 χρονών το δόλιο και το έχει ντύσει μαντόμαυρο γένουση. Τρελή. Αφού δεν μπούστεψε το καημένο το παιδί πάλι καλά. Άγιο είχε. Ναι, εγώ κατά πως φαίνεται δεν έχω. Βελονάκι, θα σε μάθω, βελονάκι. Όχι, αργαλιά θα ήθελα, αλλά δεν έχω χώρο στο γραφείο. Ρε Φλόρα, τι σε έχει πιάσει και θες να με κρατήσει εδώ πέρα με το ζόρι. Κυρία Μίνα μου, τι να σου πω. Όταν μένω μόνη μου, αγριεύομαι. Γι' αυτό έλεγα μήπως καθόσουν και κοιμώσουν εδώ παρέα μου απόψε. Δεν θα σε ενοχλήσω. Αστιεύεσαι, δεν μπορώ να αφήσω μόνο τον τέραρχο. Φέρ' τον και εκείνον. Θα παίξουμε Trivial Pursuit και θα περάσουμε υπέροχα. Δεν γίνεται, Φλόρα. Καλά τότε. Εσύ που έχεις τόσες γνωριμίες στην αστυνομία, δεν τους λες να μου στείλουν ένα χωροφύλακα να με φυλάει. Με τόσο που γίνονται τριγύρω, τρέμει το φιλοκάρδι μου. Τι λες, καλή μου γυναίκα, αυτά γίνονται μόνο στους επώνυμους. Γιατί εγώ τι είμαι, ανώνυμη? Φλόρα Μπαρμπαρίτσα με το όνομα του Κυριάκου και της Αριστεία. Καληνύχτα! Καλησπέρα σας! Να, ήρθε η Μαριάννη, θα σου κάνει παρέα. Καλά, όπως θες. Τέλος πάντων, καλό δρόμο. Κι αν μου τύχει τίποτα δυσάρεστο, μην νιώσεις τύψεις. Καληνύχτα, Φλόρα. Τι να πάθεις, Χριστιανή μου? Τι είναι αυτά που της λες της κοπέλας? Πρε, φιλενάδα. Δεν έρχεσαι απόψε να κοιμηθούμε παρέα. Το σαφρακιασμένο θα με αφήσει 3 νύχτες όλο μόναχη και φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Είσαι καλά, εγώ δεν χωρίζω από το στεφάνι μου. Αν θέλεις, έλα να κοιμηθούμε σπίτι παρέα και οι 3. Αυτό σου δεν τρέπεσαι ακόλαστη. Νυχτική αναφέρω. Άκλες τώρα, μπουρδά. Τι κάνεις? Να, εδώ, ρακτός, χαζεύω λίγο τηλεόραση. Τι βλέπεις? Φως στο τούνελ. Έχει κανένα καλό θέμα? Μόνο καλό, ξεσηκωτικό. Θα πας πουθενά μετά? Πού να πάω, αγάπη μου, έχω να ετοιμαστώ για το δικαστήριο μεθαύριο. Δεν έρχεσαι λιγάκι από εδώ? Μωρέ, δεν θα προλάβω. Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι ένας τύπος που έβαλε φωτιά στο σπίτι του με τη γυναίκα του μέσα και τώρα ζητάει και ασφάλεια πυρός. Α, μη μου βάζεις ιδέες νυχτιάτικα. Το ΤΑΜ. Καλώς τους. Καλώς τους. Μαρούσκα, ποτά. Φέρω ποτά γρήγορα. Πολλά ποτά. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Τι είτε τέτοια ταραχή? Καθίστε, καθίστε. Όχι εκεί, Απόστολε. Δεν θα σ' αντέξει. Μα έχω χάσει, κυρία. Μα πρέπει να χάσεις κι άλλα. Δεν μου λες, θα αρχίσουμε καμιά φορά? Καταρχήν πρέπει να σας δηλώσω πως είμαι μια δυστυχισμένη μάνα. Ντένι, λάβε σοβαρά υπόψη σου ότι μόλις τώρα πληροφορήθηκα πως η Πετρουλάκη παντρεύτηκε τον Ήβιτς και εμείς δεν το είχαμε αποκλειστικό. Τελικά όποιος τρώει ξύλο ξαναγυρίζει. Λοιπόν, θέλω να μου ορκιστείτε πως ό,τι ακούσατε απόψε εδώ μέσα θα το πάρετε στον τάφο σας. Τι να πρωτοχωρέσει αυτός ο έρμος ο τάφος, τόσα που μου έχεις πει να πάρω. Σοβαρέψου, Νικηφόρε. Κάκτη λάκας με την Νικηφόρο. Πατηριάλη μη βάς, σνάιτε μη βάσου βαζάιμ. Μαρούσκα, παιδί μου, δεν σου έχω πει να μην τρέβεσαι στους καλεσμένους μας. Δες βιντάνια για σγκαζάλα. Ιντίτε ξόρτου. Τώρα γιατί την πίκρανες? Μα έχει καταντήσει μάστιγα, χρυσέ μου.
Δεν τολμάει να εμφανιστεί παντελόνι εδώ μέσα. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Λοιπόν, αν χρειαστείτε κάτι, φωνάξτε με. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη, αδελφή. Ορίστε. Μήπως ξέρετε, όχι ότι μου πολύ ενδιαφέρει δηλαδή. Ένα αυτό που έχουν φέρει εδώ δίπλα. Το κύριο Μακορά, εννοείται. Α, δεν ξέρω το όνομά του. Πονάει. Όχι, όχι, καλά είναι. Σε κανένα δύο μέρες θα βγει. Α, μάλιστα. Θέλετε να της πω κάτι? Εγώ. Τι να θέλω να της πείτε, μη χειρότερα. Είναι 12 η ώρα. Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου. Λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι. Όπου ανθίζει το σκοτάδι. Που είστε σπουδαγμένος και στις Ευρώπες. Έχετε προβλήματα ακοής. Σας είπα να περάσετε έξω. Ωραίοι τρόποι. Βγείτε έξω γιατί θα φωνάξω την προϊσταμένη. Βρε, δεν πάω να φωνάξει και το λιμένο αρχείο. Τέτοια ώρα δεν σε ακούει κανείς. Προϊσταμένη! Δηλαδή δεν μπορείτε να με βγάλετε έξω μόνο, σας χρειάζεται και βοήθεια. Έτσι που με καταντήσατε. Α, δεν είστε σοβαρός. Εκεί που μας γνωστούσαν μας πήραν και το βόδι. Βρε κάβακα, εσύ δεν πέρασε με κόκκινο. Με ζητήσατε. Προϊσταμένη. Ναι, προϊσταμένη. Αυτός ο κύριος με επιτέθηκε με άγριες διαθέσεις. Το πιστεύω, ονειρεύομαι. Θέλετε κάτι? Ναι, ναι. Δύο ποτήρια με πάγο και σβέλτα, αλέ. Ρε πουλάκι μου, τι θέλεις από μένα? Εγώ? Ο Χριστός και η Παναγία, τι να θέλω εγώ από σένα? Απλώς να σκέφτηκα, γείτονες είμαστε. Πέρασα να σου πω ένα γεια. Λοιπόν, επειδή τα γεια σου μου κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, καλή σου νύχτα. Μην μου παριστάνεις εμένα τον Εμίλιο Λιάτσο, εντάξει? Εντάξει, αφού δεν φεύγετε εσείς, θα φύγω εγώ. Αυτό πολύ θα ήθελα να το δω. Καλά. Το τρία πάτε, έχει ένα κοινωνικό. Για να σου πω! Δεν ξέρω ποια μοίρα σας είναι στο δρόμο μου και ποιο θανάσιμο μάρτυμα πληρώνω. Ναι, συνεχίστε. Αλλά καλά θα κάνεις να βάλεις στο μυαλουδάκι σου όσο διαθέτεις ότι η συναναστροφή μαζί σου δεν μου είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Ναι. Γι' αυτό καλά θα κάνεις να πάρεις στο θράσο σου και δρόμο από εδώ πέρα. Είσαι να το τσακίσουμε. Ποιο? Αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω προς τι ο πανικός. Συμφωνώ κι εγώ, είναι τόσο τρομερό δηλαδή που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Κι εγώ μαζί σου, Χρυσό μου. Αλλά έτσι και μαθευτεί παρά έξω, θα με σκοτώσει ο Κωνσταντίνος. Εμένα που δεν φταίω σε τίποτα. Γκασπαζά, πριγιάχελ ταξίτη λεπελνίτσε. Ναι, πήγαινε, Χρυσό μου, και προσεκτικά μην τον ξυπνήσεις.
Τέτοια ώρα θα κοιμάται τα γόρι μου. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κένο. Πάπα, και σε βλέπω στην ενταστική απόψε. Σε βλέπω στις γυναίκες για πάρτι σου. Άγια σου. Καληνύχτας. Τα φιλιά μη μου τα δίνεις. Πάρε κάτω, παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν πήγες να ξενυχτήσεις το παιδί? Ρώσικος δάκτυλος. Έστειλε κατανόμαστη την κομμουνίστρια. Εγώ θα πάω πρωί-πρωί με την κυρία Μίνα. Πονάει το δόλιο. Σάμα καημένη. Έχει κοπανίσει τώρα αυτό στα ταβοράκια του. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, άντε να πηγαίνουμε και το ξημερώσαμε πάλι. Φίλοι μου, βασίζομαι στην αχεμήθειά σας. Ελπίζω να μην με προδώσετε. Ντένι, να χαρίσω ότι αγαπάς. Σταμάτα τα ιστερικά, έχω πονοκέφαλο. Νικηφόρε χρυσέ μου, επειδή υπερεύεις τα εσκαμένα, μου φαίνεται ότι θα επανεκτιμήσω τη φιλία μας για τουλάχιστον 30 μέρες. 30 μέρες! Εργάσιμες. Να σας πω, πρέπει να κανονίσουμε τι θα γίνει και με μένα αύριο. Να δω τι θα πρωτοκανονίσω για αύριο. Για πες μου κι εσύ. Εγώ πρέπει να είμαι από νωρίς στο νοσοκομείο για να κανονίσω τη συνέντευξη της Μαρίνας. Και θα την δώσει τον 8.30. Λιγάκι τώρα εντάξει, αφού την πατήσαμε που την πατήσαμε, τουλάχιστον να την εκμεταλλευτούμε την ανάπηρη. Βρε το όλη χρυσό μου, και θα κάνουμε μια αναπαράσταση που κάνει και πιο δραματικό. Να τη δείξουμε κι αυτήν ολομόναχη στο αυτοκίνητο, να ηρεμήσω κι εγώ με τον Κωνσταντίνο, γιατί θα με σκοτώσει. Μαθευτεί ότι ήταν μαζί και όπως θα ακούγεται η Κάρμινα Μπουράνα. Θα μας φασκελώνουν όλους μαζί. Ντένι. 40 εργάσιμες και θα φέρω και την Ινέτα να κοιμάται εδώ. Και αφού εσύ θα είσαι στο νοσοκομείο, ποιον θα βάλουμε στο πόδι σου? Εγώ έλεγα αν δεν έχετε αντίρρηση να αφήσουμε τον Μιχάλη. Τόλι χρυσό μου, πες μου γιατί θα σκάσω. Ο Μιχάλης είναι λίγο φιρουλή φιρουλό. Γιατί έχετε κανένα πρόβλημα? Απέναντίας. Εμένα πολλοί από τους καλύτερους μου φίλους είναι όλοι λίγο πολύ. Μη μου τον χώνετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμα. Από γλυκά του κουταλιού τι έχετε? Πα στο κίδωνο. Αφήστε, πειράζει το βράδυ. Πάντως έχει δίκιο η Ντένι. Το συνάφι τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ τώρα τελευταία. Μέχρι και βουλευτοί στο υπόλοιπο Αττικής βγάζουνε. Αλήθεια, Νικηφόρε, αφού αυτοί δεν γεννάνε, πώς πολλαπλασιάζονται? Να σας πω, με τον Μιχάλη τι θα γίνει? Τώρα ο Μιχάλης είναι το πρόβλημά μας. Εδώ εμένα με έχει φάει η αγωνία να δω πώς θα τα πει αύριο η καινούργια. Μόρ, θα τα πει και θα πει και ένα τραγούδι. Καλημέρα. Βιολέτα, σήκω, μεσημεριάσαν. Από τώρα. Γιατί είσαι τόσο βάρβαρο? Ειδικό της αποκτηθήσα είναι το στρατεύμα της. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πήρες. Και τον πέρασε το λάπι για πρωινό. Καλέ, κανένα κρουασάν δεν νόμιζα. Μόνο το γαλλικό έχεις στο μυαλουδάκι σου, ε. Για πλησίαζε να σου πω ένα μυστικούλι. Κάτσε, κάτσε, Λυσάρα, κάτσε, κάτσε. Έλα, 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 ένα τόσο γλυκό μυστικούλι. Σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι χώρα στη γυναίκα στο νοσοκομείο? Άμα μου πεις πότε θα ξανασυναντηθούμε, δεν θα σου το πω απλά. Κάτσε, κάτσε, γιατί αγριεύομαι. Ο λάπης αγριεύει άσχημα. Είπαμε, ό,τι έγινε, έγινε άπαξ. Ναι, αλλά το σημάδι στο λαιμό μου από τα θηλιά σου, τα μαρτυράει πως με έχεις αγκαλιάσει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εν συμπόλοιτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα, ε. Καλημέρα, Χρυσό. Τι κάνει το φλάκι? Δεν μπήκατε ακόμη μέσα? Όχι, τώρα θα πάω. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Καλημέρα, Χρυσό. Κάτι πρωινή, άρρωστη είσαι? Είμαι μάνα εγώ. Αν ήταν έτσι οι μανάδες, θα είχε εκλείψει το ανθρώπινο είδος. Εσύ πάντως δεν θα κινδύνευες. Α, μωρή Αντίκα, που μόλις ακούς καμπάρες ξαπλώνεις γιατί νομίζεις ότι πέθανες. Τώρα θα σε χαστώ και η ζάλα θα μου χαλάσει το μαλλί. Και τι σε νοιάζει, δικό σου είναι? Δεν θα ασχοληθώ με την περίπτωσή σου γιατί είναι ανίατη. Ακόμα και ο μικρούτσικος θα σήκωνε τα χέρια ψηλά. Έχει χάρη που έχω άρρωστο παιδί μέσα. Χριστέ μου, τι είναι αυτό? Χριστέ μου, τι είναι αυτό? Γρήγορα, κουνήθου! Τι να κάνω? Τα πατώ! Εσύ, να σκέψουμε, δεν παίρνει η κυρία Μίνα! Τι σκάνδαλο
είναι και τα κανάλια έξω. Όπου θα με σκοτώσει ο Κωνσταντίνος. Η κομμουνίστρια, να την κρύψουμε. Γιατί? Μην ανοίξει το στόμα της. Μιλά, ελληνικά. Κομμουνιστές είναι ύπνοι. Τους έχω ικανούς για όλα. Και τώρα τι κάνουμε? Να ξεφορτωθούμε και το τσουλί. Να το πάμε στο δωμάτιό του. Σιγά μου, μην την πάμε και στο σπίτι της. Ανεβαίνει η κυρία Μίνα, σου λέω. Χριστέ μου, τι να κάνω, να πανικοβληθώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μίλα μου στη γυναίκα που σου μιλάει, πες καλημέρα. Σε μένα μιλάει. Σε μένα μιλάς, χρυσό μου, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Συμβαίνει κάτι? Σε μένα μιλάς? Όχι, έτσι γενικά μιλάω. Α, άλλο αυτό. Αυτός εκεί πίσω, ποιος είναι? Σε μένα μιλάς? Κυρία Μαρκορά, αυτός πίσω σας, ποιος είναι? Γιατί απευθύνεσαι σε μένα, παιδί μου, δεν υπάρχει άλλος κόσμος εδώ μέσα. Φλόρα, μήπως να της πούμε την αλήθεια? Όχι, όχι, θα έρθει το τέλος μου. Ωραία, τότε να την πούμε. Μίνα, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις ή μάλλον που δεν βλέπεις, είναι ένας ασθενής. Α, για τον ασθενή λες. Ναι, 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 τον... τον Άγγλο ασθενή. Όχι Άγγλος, μπορεί, Τσετσένιος. Τσετσένιος. Ναι, από τη Τσετσενία που είναι η Μπανιαλούκα απέναντι. Ναι, δεν κάνει μια κούρμπα ο δρόμος, τον παίρνεις δεξιά και μετά τι είναι, μωρ, τι είναι. Δυο τσιγάρα δρόμος. Α, εγώ το έκοψα και σώθηκα. Πώς είχα την εντύπωση ότι η Τσετσενία βρίσκεται στον Κάφκασο? Είπαμε εμείς τα αντίθετα. Είπες τα αντίθετα, Μαρή. Εν πάση περιπτώσει, τι θέλει αυτός εδώ? Αχ, τι να θέλει ο μαύρος. Μαύρος! Μαύρο, γκαγκανιασμένο μας το φέραν το παλικάρι και... επειδή δεν είχανε κρεβάτια, μας λένε κρατήστε το 2 λεπτά και ερχόμαστε. Και βέβαια, πού να τα βρουν τα κρεβάτια, όταν έχει κλείσει 3 δωμάτια από μόνη της ντίβα από δίπλα. Πονάς, αγόρι, το ξέρω, πονάς. Πονάς. Ωραία, λοιπόν, καλέστε να έρθουν να τον πάρουν. Καλέσαμε, Φλόρα, καλέσαμε. Μια και 2 φορές. Από το πρωί στα καλέσματα είμαστε, αλλά... Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του πονεί. Τέλος πάντων. Τι πάθατε? Τι πάθαμε? Εμείς τίποτα δεν πάθαμε. Εμείς απλώς κατουριόμαστε. Γιατί σου φαίνεται περίεργο? Όχι, απλώς πήγαινα εγώ. Οι κυρίες προηγούνται. Είναι ανάγκη να κάνετε τόση φασαρία? Ωρα, χρυσό μου, πες τον Κωνσταντίνο για τον ασθενή. Αν θα του τα πω, δεν θα του τα πω. Και από την καλή και από την τσετσενική. Λοιπόν, όπως σου εξήγησα, η κατάσταση είναι under control. Θα μείνεις λίγες ώρες, ίσως μέρες στην πανιέρα. Δεν θέλω να σε πανικοβάλω και θα βγεις μόνο με σήμα δικό μου. Στόγια που του τζέλασε μπάνια. Τι σου γιάβει την τσιμινιά. Κανένα φρόλουτρο. Τριράζε κουπάλα, δεν σιχπόρ. Κάνε άλλα 3. Ξόρτου. Μη μου λες εμένα ξόρτου. Να. Και κάτι άλλο. Στη Σιβηρία έχεις πάει? Νιέτ. Θα πας. Έτσι και σε πάρουνε χαμπάρι, θα κανονίσω εγώ να πας. Τι δεν μπορείς, μωρή. Να έρθουν να τον πάρουν τώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι κατάσταση αυτή. Να έχουμε εδώ μέσα ένα καμένο τσετσένιο και να μην ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια του. Από την Τσετσενία κρατάει. Α, για να σου πω. Τι? Ξέρετε ποια έχει έρθει δίπλα για λιπαναρρόφηση? Βρε, δεν με νοιάζει τους κάνει. Να έρθουν να τον πάρουν αμέσως. Παιδιά μου, έχουν πέσει όλοι επάνω του, σου λένε. Γι' αυτό έχει τόση κίνηση. Ε, βέβαια, δεν μας έφτανε η Βιόλα από δίπλα. Σκάσε, θα σου πατήσω ένες. Να είμαστε κι εμείς. Και λέγαμε θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε. Τι έγινε ρε, πώς πάνε τα κέφια? Στο Ζενίθ, ότι θα στείλαμε χώρο. Το Ζαλόγκο. Γιατί ήρθες, χρυσέ μου? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ένας ασθενής, δεν τον ξέρεις. Φλόρα, χρυσό μου, δείχνεις τα παιδιά το κτίριο καλά, ένα χειρουργείο. Πέτρο, επειδή με αυτές δεν βγάζω άκρη, σε παρακαλώ, πήγαινε και φώναξε κάποιον να το πάρει αυτόν. Οκ. Okay. Όχι! Όχι! Τι όχι? Όχι, ό,τι εννοούμε όχι, Φλόρα. όχι. Αλλά πού να το στέλνουμε τον ξένο άνθρωπο? Άσε, θα πάω εγώ. Φλόρα, χρυσό μου, το έδειξες του Πέτρου. Ποιο? Το αυτό. Ποιο αυτό? Το αυτό. Α, το αυτό. Δεν πρόκαμα. Τι περιμένεις λοιπόν, άντε δείχτου το. Έλα, Πέτρο, έλα, πάμε να στο δείξω. Καλά, ένας ουρανοξύστης. Αριστερά. Μα τι κάνουν? Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Καλημέρα σας. Πολύ αμφιβάλλω. Πώς πάμε? Πώς να πάμε? Μας κουβαλήσατε έναν άσχετο στο διπλάνο κρεβάτι, έναν κατακαμένο και μας ρωτάτε και πώς πάμε. Εμείς. Ελέτε να τον φέρω εμείς από το σπίτι μας. Μα ποιος είναι αυτός? Τόμπολα, η ερώτηση της ημέρας. Ωραίο πάλι και αυτό, ποιος είναι? Και τι κάνει αυτό
αυτός εδώ. Δημόσια σχέση, τι κάνει, μας τον φέρατε γιατί δεν είχατε κρεβάτια. Μα εμείς έχουμε κρεβάτια. Τι δίφλα σας έχετε. Ντένι. Σε παρακαλώ, χρυσέ μου, τι την πιάσαμε τη Λουξ. Αδερφή, σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη. Εδώ δεν έχουν κρεβάτια, καλοσύνη θα έχουν. Α, σε χρυσό μου, θα το τακτοποιήσει η μανούλα. Για μας, έραβε μου. Για, για. Έλα, έλα, Μαρία, έλα, να σου πω. Έλα, πια. Ωραία! Του τον έδειξε τον ουρανοξύστη. Τι έχεις εσύ? Τι ήλιγκο έχει από το ύψος. Εντάξει. Τι έγινε, έρχονται, τι σου είπαν? Τίποτα. Α, θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Προϊσταμένη! Κλειδώνει η πόρτα από μέσα? Όχι. Μάλιστα. Σε τι όροφο είμαστε? Πέμπτο. Α, πολύ ωραία, δεν θα μείνει ορθούνη. Μάλιστα. Τουαλέτα έχει? Τι να την κάνεις? Να τη διακοσμήσω. Τι πάει να πει τι να την κάνω, καλή μου? Έχω πει του κόσμου τους καφέδες από το πρωί. Γι' αυτό είσαι νευρικός. Εγώ. Α. Είσαι, χρυσέ μου, είσαι νευρικός. Μια χαρά ήμασταν, ήρθες με σε αναστάτωσες. Και εν πάση περιπτώσει, στην τουαλέτα θα πάω εγώ. Γιατί να πας εσύ? Και ποιος θα πάει? Να πάει ο Τσετσένιος. Γιατί να πάει ο Τσετσένιος? Ποιος να πάει? Ας πάει το παλιάμπελο. Ωραία, πάω. Με συγχωρείτε. Τι γίνεται εδώ μέσα? Α, δεν ξέρω. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Ξεχνάς τη Σιβηρία. Σταράγιους. Πού το πάτε, καλέ! Αφήστε τον! Κάτσε, φρόνι, παραδείγμα. Χριστέ μου! Δεν πρέπει να το πτώμα, φτωράστε! Αφήστε τον! Ας τους παιδί μου, τους ανθρώπους, να κάνουν τη δουλειά τους! Πίσω, βρε! Πίσω! Πίσω, μα τι κάνουνε, τι κάνουνε! Το παίρνουν, μωρ, το παίρνουν! Αφήστε τον! Αφήστε τον! Δεν σε παρακαλώ, εσένα! Μα τι κάνω! Έχουμε εντολή να τον πάρουμε! Επιτέλους! Ποιος δίνει τέλος πάντων εντολές να ταλαιπωρούν έτσι αναγκαμένο. Για να τον πάρετε, θα πέραστε πάνω από το πτώμα μου. Μην τους βάζεις ιδέες, χρυσό μου. Μα γιατί, κυρία Μαρκορά? Γιατί με ευαίσθητη και εσωστρεφής γι' αυτό. Τότε γιατί δεν συνοδεύετε εσείς έξω τον καημένο, τον καμένο? Έχεις δίκιο, Φλωρανς. Πάμε. Μα τι κάνετε εκεί πέρα? Ασυνόδευτο θα πάει το παλικάρι. Να μην έχει και μια μάνα μαζί του, αφού η δική του δεν είναι εδώ. Μα εσύ είσαι δική μου μάνα. Εγώ είμαι μάνα χωρίς σύνορα, αγάπη μου. Επιτέλους, μόνη. Να μην το λες. Θα ξανάρθουν. Εμένα με συγχωρείτε για λίγο. Έχω μια δουλειά. Όχι, μη. Ας το διάλογο. Πια εδώ μέσα, όλο μη και μη. Όχι πάλι, Χριστέ. Σκάσε, χρυσό μου, η δική σου είναι. Τρομάξατε? Εμείς, άντε καλέ. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Είναι η γλυκιά μου, η Μαρούσκα τι γύρευε στο μπάνιο? Εμένα ρωτάς, εμένα ρωτάει. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι την έστειλα να φυλάει τον Κωνσταντίνο. Και τι δουλειά έχει στην πανιέρα? Γιατί δεν ρωτάς την ίδια? Έλα, παιδί μου, όχι, πες τι έχεις να πεις. Για τον νόμο που σκαζάς, στα βιψιέ σου μας έτσιγε. Μα ορίστε, τα ακούσατε με τα αυτιά σας. Μπήκε να κάνει ένα μπάνιο. Αυτός τι θέλει πάλι εδώ? Εμένα όλα αυτά γιατί δεν μ' αρέσουν? Γιατί είσαι καχύποπτη, χρυσό μου. Αλλά έτσι σου να πάντα τώρα θα αλλάξει. Καλά σου λέει, βρε Ντένι μου. Και τι τον ξαναφέρατε πάλι τον άνθρωπο? Δεν θα το πιστέψετε. Για κάνε μια προσπάθεια. Εμείς, όπως είδατε, κάναμε τα πάντα για να τον διώξουμε από εδώ μέσα. Σηκωτό τον βγάλαμε. Πλην όμως, τι ανακαλύψαμε? Την πυρίτιδα. Όχι, κάτι πιο σημαντικό. Ότι δεν ήταν καμένος. Μια απλή ίωση είχε. Και τότε. Γιατί τον έχουν έτσι τυλιγμένο με επιδέσμους? Γιατί είναι άσχημος. Και μας συγκετέψαν να τον κρατήσουμε στο δωμάτιο για να μην κολλήσει κανέναν εκεί έξω. Και να κολλήσει εμάς εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά ήταν, να τα είπαμε. Όλα τελειώσαν. Δεν έχει άλλο. Αντέστε τώρα. Α, δεν το γλιτώνω σήμερα το εγκεφαλικό. Θα ήμουν πολύ περίεργος αν ρωτούσα γιατί φοράτε στολές. Θα ήσουν, αγόρι μου, θα ήσουν και δεν κάνει. Δεν φτάνει που πήγαμε στο χειρουργείο.
και μας φορέσει ένα άρον-άρον τις στολές για να βρεθεί μια άκρη. Και τι ζητούσατε στο χειρουργείο? Το χειρουργό. Γιατί? Γιατί έχει μας έστειλε ο οφθαλμιατρός, είναι απλό. Α, να σου πω! Δεν τους κάνουν και δήλωση του νόμου 105. Δεν φτάνει που πριστήκαν τα πόδια μας από την ταλαιπωρία. Έχεις δίκιο, χρυσό μου. Αυτό πια δεν είναι ενημέρωση. Το ρουκζούκ είναι. Κανόνισε. Αν γίνεται να περάσουμε. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Πού είναι? Μαρινά. Μαρινά. Πήγαινε στο αλέτα λίγο, κοίτα. Μαρινά. Δεν είναι. Μαρινά. Μαρινά. Ξέρεις τι νομίζω. Δεν είναι εδώ. Πού στα κομμάτια πήγε? Ρε παιδιά, μήπως πήρε πουθενά το μάτσα στη Μαρινά? Δεν είναι μέσα. Χάσαμε. Τι? Σκάσε ρε Κλουζότη, χάσαμε. Προχώρα. Κάπου εδώ γύρω θα. Να σου πω, κάτω από κάτω στο ισόγειο και ρώτα. Πού είναι το ισόγειο? Στο δεύτερο. Καλημέρα σας. Γεια σου Τόλι, πώς από εδώ. Παιδιά, ο Τόλι δουλεύει στο κανάλι. Συνάγε με, συνάγε. Συγγνώμη κιόλας για την αναστάτωση, αλλά ψάχνω τη Μαρίνα και δεν τη βρίσκω πουθενά. Κάνω ό,τι θέλει να κάνει τη Λουίζ. Όχι στα μάξι. Δεν είναι στο δωμάτιό της. Εμείς πάντως την είδαμε. Φλόρα. Την είδαμε, την είδαμε. Μια κούκλα ήταν μέσα στο νυχτικάκι της. Το... Ροζ. Ροζ. Σε μπουμπουνιέρα ήταν το χρυσό μου. Ναι, αλλά πού την είδατε? Τώρα να σου πω πού ακριβώς δεν θυμάμαι. Κάπου εδώ μέσα θα γυρίζει. Ναι, αλλά οι δημοσιογράφοι έχουν αρχίσει και την ψάχνουν. Θα δημιουργηθεί αναστάτωση. Αμάν πια και αυτός ο Τσετσένιος μέσα στα πόδια μας, Φλόρα. Πέταξε τον έξω γρήγορα στο διάδρομο. Αν θα τον πετάξω, δεν θα τον πετάξω. Σιγά, μια βόλτα θα φάμε. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ. Όχι! Τι όχι? Η Φλόρα θέλει να πει όχι για το όνομα του Θεού. Μην το κάνεις αυτό. Ποιο αυτό? Να μην δεις κι εσύ τον ουρανό ξύστη. Όλοι τον είδαμε. Αμαρτία είναι. Κι ύστερα σου λένε, ο Ιωνέσκο έγραφε του παραλόγου. Έφερα τον τόπο να σε ψάχνω. Εγώ! Όχι, εγώ. Θα μας τρελάνει τώρα, κορίτσι μου. Εγώ ήρθα πριν από λίγο εδώ μέσα και το δωμάτιο ήταν άδειο. Να σου πω, τα κοπάνισες πρωί-πρωί. Να σου πω τώρα, δουλευόμαστε για να ξέρω. Παιδάκι μου, εδώ ήμουνα. Πού να πάω σαν κάτσα γυναίκα. Έλα, ησυχία. Τα μαρκούτσια. Καλά, εσύ πού ήσουν, ρε παιδάκι μου? Στον Κόμενο, πού να ήμουν, ρε λάμπη. Εδώ ήμουνα. Δεν παρατάτε λίγο στον πόνο μου. Έξω οι δημοσιογράφοι έχουν αφινιάσει. Είσαι έτοιμη για τη συνέντευξη? Πότε να ετοιμαστώ? Δεν έχω καθίσει από το πρωί. Γιατί τι έκανες? Πώς το πεις αυτό? Λέω, τι έκανες? Αυτό είπες. Ναι. Καθώς ανέβαινα προς τα πάνω, ξέρεις, πάνω, δεν έχει ένα διάδρομο. Λοιπόν, σε αυτό το διάδρομο, καθώς προχωρούσα, έστριψα δεξιά, μετά πήγα προς τα αριστερά. Και καθώς κατέβαινα προς τα αριστερά τις σκάλες, απέναντι από την πόρτα βρήκα ένα τομογράφο και... Ανοίξτε. Καλά, και τι να τους πούμε? Μπράβο, καλώς ήρθατε. Τι να τους πείτε, βρε, ότι σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη. Να σου πω, Μαρινάκη,
Επειδή το έφαγε ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, δεν σημαίνει θα το φάω κι εγώ, έτσι. Εγώ δεν μασάω. Εσύ τα καταπίνεις αμάσιτα. Καλά. Άντε, δρόμο τώρα να αλλάξω. Και τι φοβάσαι, μην πάει και καψώσω. Να χα τη σαχλέ. Καλώς σας ήρθατε. Δεν έρχεσαι έξω να βγάλουμε μια φωτογραφία, να έχουμε να θυμόμαστε όταν γεράσουμε? Κι άλλο να γεράσεις, Χριστιανή μου, τι είσαι, Καυκάσια είσαι? Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία με την Κηφισίας πίσω μας. Α, την Κηφισίας, αν είναι για την Κηφισίας να έρθω. Καλά. Πού θα την ξαναβρούμε την Κηφισίας? Πάω με την Κηφισίας. Ρε Πέτρο, να πεταγώσουμε λίγο στη σχολή. Α, αλήθεια, η ακρόαση πώς πάει? Δεν πάει, χάλια, χάλια. Αυτό δεν είναι ακρόαση, ο καιρός των Αταλάντων. Ακόμα την Αντιγόνη ψάχνετε? Πάρε ρε παιδάκι μου την κουλιά να κάνεις τη δουλειά σου, που είναι και δοκιμασμένη. Παιδί μου! Μπουμπού! Παιδί μου! Δεν είχες! Πάτω μου, λάχατε εσύ! Ποιος σου μωρί! Βουλώσαν οι αρτηρίες μου! Δεν είναι γιατρός! Βουλώ πέντε λεπτά! Πρέπει να το ετοιμάσω να βγω ευθέας! Πέντε λεπτά! Τα ξέρω, μπορείλω! Τα ξέρω, σε πέντε λεπτά! Λοιπόν, κανόνισε με τη Ρένα να πάρετε τα λουλούδια μέσα στο δωμάτιο. Σας παρακαλώ πολύ! Τα πάμε αυτά! Τελείωνε μου και σε μια ώρα! Λύσαξες! Πώς είμαι, είμαι καλή! Πρόσεξε, κακομοίρα μου, τι θα πεις για την έξω Μπουζιώτης και θα σε θάψει μέχρι να πεις κείμενο. Είναι κι αυτός! Λοιπόν, όσοι με έχουν κράξει δεν θα μπουν στο δωμάτιο. Άδειο το βλέπω να μένει. Σκασίλα μου μεγάλη, ποσός με ενδιαφέρει. Φέρτε μου άλλους, φέρτε μου από το εξωτερικό εν ανάγκη. Φέρτε μου από το CNN, δηλαδή οι άλλες που δίνουν. Μην τις ονοματίσω τώρα, είναι καλύτερες! Μαρίνα! Καλά, ντε, να μην πούμε καμιά μαλακή να πέρασει η ώρα. Λοιπόν, Ντένι μου, πώς είσαι, είσαι καλύτερα? Ναι, ευχαριστώ, μια κρίση ήταν, πέρασε. Λοιπόν, άντε, αγάπη, γεια σου, θα σε πάρω τηλέφωνο. Έγινε. Πέτρο, μην ξεχάσεις τη σχολή. Εντάξει, ρε, μην. Φλόρα, δεν θα έρθεις μαζί μας? Τον πάω, αφήν το μήνυμα. Φλόρα, μολύ σου, όπως είσαι. Αυτά μου λέει και με ρί. Καλή αγάπη, καλή σας νύχτα. Έλα, γεια σας, καλή. Καληνύχτα, Φλόρα. Έτσι είναι. Πέντε-έξι είναι γενναιόδοροι, αλλά και αυτή είναι κατηλημένη. Άκου που σου λέω εγώ, ξέρω τι σου λέω. Το μικρό σου όνομα. Γεωργία. Ποια είναι αυτή? Αυτή η καινούργια που λέγαμε χτες. Δεν είναι τίποτα από αυτή. Νικηφόρε, χρυσέ μου, είσαι άσχετος. Αυτή μια μέρα μέχρι και κυριακάτικο σόου θα τη δεις να κάνει. Κυρία Κοντουράτου, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την αντικαταστάτριά σας. Ομολογουμένως υπήρξε αντικαταστάτρια. Πώς σας φάνηκε? Ποια αυτή η ξανθιά που μιλάει κάπως, γελάει, φοράει κάτι μίνι. Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Δεν την είδα. Άντε, μωρή, και με τον αραμπά γρηγορότερα θα ερχόσουν, α! Ω, δεν φτάνει που με κουβάλισες άρον-άρον. Άφησα και την βαφή στη μέση. Ναι, αν ήταν να έρθεις για να μου πάρεις τηλέφωνο για τα media tells, φέρα θα ερχόσουν. Τι να κάνω αφού μου το κλειδώνει όταν φεύγει? Λέγε, τι θέλεις? Παλουκός, ψήνω καφέ. Χθες δεν στον είπα, Χριστιανή μου, τι είσαι πια, μωρή, μυστικοσύμβουλος του Πάγκαλου? Θα τη βρω εγώ την άκρη. Δεν με ξέρουνε καλά εμένα. Τι μουρμουράς πάλι? Κάνε ρόκα σου. Νομίζω ότι θα το φάω ότι δήθεν βρέθηκε τυχαία ο χαΐρευτος με την ξετσίποτη. Τι έγινε, καλέ? Τίποτα δεν έγινε. Απλώς έχω υποψίες για κάποιο θέμα. Αλλά δεν έχω αποχρώσεις ενδείξεις. Πώς το είπες αυτό? Τι είπα, καλλιέργητε σε μωρή. Δεν έβλεπε τη δίκη του Κοσκοτά στην τηλεόραση? Έπεφτε με τη λάμψη, τι να έκανα. Θα του φάει το μαύρο φίδι. Ποιο καλέ, πε μου και εμένα. Εσύ να μου του πει που κάνει και την ξύπνια. Δεν βοηθά κι εσύ λίγο, πε μου τα συμφραζούμενα. Όχι, γιατί εσύ είσαι ικανή να τα ξεφουρνίσει όλα. Τι να πω, η έρημη, εγώ στόμα έχω. Ναι, και σταματημό δεν έχει. Σε ξέρουμε τι ξεπατοκάλαθο είσαι και του λόγου σου. Αλλά τι περιμένει. Κατά από τα βλάκι δεν είσαι. Έλα, μωρή, ρίχτα. Να τα πει όλα καλά και να βγουν τα καλά. Αμήν, Παναγία μου. Τι βλέπεις, μωρή, την Παναγία με τις βρωμοδουλειές σου? Πάντως είχαμε κόσμο σήμερα. Ναι, είχε επιτυχία το πάρτι.
Άντε λοιπόν να πηγαίνω κι εγώ να αφήσουμε το παιδί να ησυχάσει. Εκεί βόρε, Χρυσέ μου, κάνε μου τη χάρη να αφήσει τη Μαρούσκα στο σπίτι. Ντά, ντά. Κυρία Κοντουράτου, ομολογουμένως περνάτε πολύ δύσκολες ώρες. Ομολογουμένως περνάω. Πάντως ο κόσμος δείχνει τη συμπαράστασή του με κάθε τρόπο. Και λίγα λέτε, δεν βλέπετε. Ας πάρει κάμερα ένα γύρο στο δωμάτιο, όλος ο βιτζιλέος εδώ μέσα είναι. Πάντως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το δείχνει ο ανδρικός πληθυσμός. Ως γνωστόν αρέσετε πολύ στους άντρες. Δεν αρέσω μόνο στους άντρες, αρέσω και στην νεολαία. Κυρία Κουντουράτου, να ρωτήσω κάτι. Να μην ρωτήσεις τίποτα εσύ. Ο επόμενος. Είμαι κοίτας με αυτά τα μάτια που έκαινε είμαστε εμείς. Δυο αμαρτίες που τα λένε ερωτάς. Στο σώμα σου θα βρεθώ. Λοιπόν. Άστα λοιπόν, μωρή, και πες τίποτα. Εδώ είμαστε, εδώ κοίτα. Πού, τι είναι εκεί? Ένα μεγάλο μου, μωρή, δεν το βλέπεις? Μου είναι αυτό? Όχι, ξου άνοιξε τα γκαβά σου και δες καλύτερα. Ένα ωραιότατο, καλλιγραφικότατο μου. Τώρα Μιχάλης είναι, Μανώλης, Μίρκα, Μουμπάρα. Σιγά, μωρή, μην είναι και για σέρα Ραφάτ. Η κυρία Μίνα είναι. Άντε, γεια. Τώρα αυτή όμως, σε μεγάλη πόρτα τη βλέπω και με πολύ κόσμο να μιλάει. Ε, κυρία, μείνε στα δικαστήρια. Κάτι καινούριο μας είπες τώρα. Καλέ. Έχεις άνθρωπο στο νοσοκομείο. Πάρτα μου να μην στα χρωστάω λεφάκια. Δεν ξέρεις ότι έχω το παιδί μέσα. Τίποτα άλλο έχεις να μας πεις? Α, ναι. Δεν είναι μόνος του. Ε, ναι, δεν προλάβανε να κενώσουν το κτίριο. Τι λες, μωρή φεγγάρο. Λοιπόν, τώρα πάνω από αυτόν και από το μου βλέπω μια μεγάλη κούρμπα. Ούτε. Νάτι, εδώ, ολοκάθαρη. Τη βλέπεις? Είναι καλό τώρα αυτό? Σύννεφα βλέπω πάνω από την κούρμπα και ο δρόμος τους έχει πολλές στροφές. Τι στροφές? Στροφές, πως έχει τώρα άλλη Ακρόπολης τέτοιο πράγμα. Αλλά τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, αυτοί όπως βλέπω φαγώνονται. Φαγώνονται. Στεφάνι βλέπεις? Δεν μπορώ να δω καθαρά, έχει πολύ κόσμο μπροστά τους. Αν θα το δεις, θα τους το φορέσω εγώ. Οπα, οπα, κρεβάτι βλέπω. Μην κοιτάς, μωρή, γριά γυναίκα τα ποτέ του παιδιού. Έλα, μωρέ, δεν πειράζει, παντρεμένη γυναίκα. Λοιπόν, βλέπω το κρεβάτι πάνω σε έξι. Τώρα, έξι μέρες είναι, έξι μήνες. Αν είναι σε έξι μήνες να κάνουν κρεβάτι, κατούρατα. Μωρή, να σου πω. Τι, μωρή? Το μου το βλέπω κουπάτο. Η κυρία Μίνα ξανθιά είναι. Θα τα βάψει, φαίνεται. Άμα! Τι, μωρή, με κοψοχόλιασες? Καλέ, καλέ, εδώ πέφτει ξύλο. Πα. Ποιος βαράει ποιον, μωρή? Καλέ, ο δικό σου βαράει το μου. Θα σηκώσει χέρι στην κυρία Μίνα? Και τώρα που έφυγαν όλοι, τι έγινε με τη διπλανή? Ποια διπλανή? Μπουμπού! Παιδί μου. Ελπίζω να μην ανοίξει το στόμα τη. Έννοια σου είναι καλά δασκαλεμένη. Κυρία Κουντουράτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά σας, πάντα στην ειρήνη. Για μας, κυρία Κουντουράτου. Κυρία Κουντουράτου, χάρηκα που σας είδα. Κι εγώ χάρηκα που με είδες. Να μου λες πότε θα μας δείξει? Έχει το κεντρικό, τον 8.30 φυσικά. Πάλι θα φάμε στη μάβα της ειδήσης. Βρήκαν τραγικό θάνατο από αναθυμιάσεις. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεψυχήσουν, είχαν προλάβει να βοηθήσουν τον Αλβανό να βγει ζωντανός. Στις 8.30 το πρωί. Καλησπέρα, Φλωρά. Είσαι καλά, κυρία Μίνα μου? Έχετε καμιά πληροφορία? Δεν μπορεί να σου πουθενά, Πόσο ξέρω. Δόξα σου ο Θεός. Ο Πανάγαθος, κοριτσάκι μου, να σε προστατεύει από το κακό και τάδικο. Διότι τα αρσενικά είναι με τον παρά μου και την κυρά μου. Δεν βλέπεις, Φλώρα, είσαι καλά? Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Τέλος πάντων, πέρασα να δω όμως χρειάζεται τίποτα. Δεν μου λες, κυρία Μίνα. Με το συμπάθειο κιόλας. Ο Κωνσταντίνος είναι καθόλου βίαιος? Όσο τον αφήνω. Δεν εννοώ περί κρεβατιού. Άλλο εννοώ. Εννοώ όταν καθόσαστε έτσι, ας πούμε, αμέριμνα, του έρχεται να σου ρίξει καμιά ξανάστροφη. Φλώρα, τι είναι αυτά που λες? Ο Κωνσταντίνος δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Άντρας είναι, κορίτσι μου, άντρας.
Και ο άντρας ως γνωστόν, ή το γαϊδούρι του θα δέρνει, ή τη γυναίκα του. Α, τι να σου πω, δεν μου έχει τύχει. Αν σου τύχει, με στεναχωρηθείς. Ούτε η πρώτη είσαι, ούτε η τελευταία. Θα βαρέσει, θα βαρέσει, θα του περάσει. Και εγώ θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι! Εσύ θα βάλεις μια βραστή πατάτα στο στόμα σου για να μη σ' ακούει η γειτονιά. Κυρία Κοντουράτου, για πείτε μας για τις συνθήκες του ατυχήματος. Αν ψάχνετε για λαβράκι, δεν θα βρείτε, γιατί στο αυτοκίνητο ήμουνα μοναχούλα. Εντελώς μοναχούλα. Γεια σου, Λάμπη. Πώς από εδώ. Πώς από εδώ, εγώ. Τι είναι πάλι, ρε Βιολέτα. Λάμπη, μίλησε στη Μαρίνα για μένα και την εκπομπή. Κάτσε, 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 Βιολέτα. Η Μαρίνα είναι κατάκητη. Και πρέπει να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί έτσι να σε πάρω ένα αέρα πατέρα στην εκπομπή. Πρέπει να σου κάνω ένα δοκιμαστικό, να δω τα προσόντα σου. Δοκιμαστικό. Ναι. Ω, καλά. Άμα περιμένουμε από δοκιμαστικά, σωθήκαμε. Βιογραφικό έχει. Βιογραφικό. Ναι. Έχω. Το έχει μαζί σου. Πάντα. Καλογραμμένο. Εντάξει, τα είπα καλά, την περνάω, εντάξει. Λυπάμαι, αλλά είμαι στη δυσάρεστη θέση. Να σας πω ευχαριστώ. Αλίμονο, κύριε καθηγητά, ποια είμαι εγώ που θα στεκόμουν δίπλα, σέστο και τυχαία. Τι θα έλεγε και η Ακαδημία Αθηνών. Συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εξάλλου με τι μυαλό να καταλάβω. Εγώ μια Βιόλα είμαι, η δικιά σας δεν το είπε αυτό. Να τη χαίρεστε. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό. Όλα τα ξέρει ο Τσετσένιος. Τι πράγμα! Έχετε χάσει επεισόδια, κύριε καθηγητά. Μα πώς! Μας βρήκε το ξημέρωμα, αγκαλίτσα, και η καημένη μητέρα σας έπρεπε κάπως να το καλύψει. Και τι συνέβη. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Άλλωστε, τι θα μπορούσε να συμβεί. Τι μπορείτε να μου κάνετε. Ή μήπως μπορείτε. Πηγαίνετε έξω, σας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ναι, πείτε μου, γιατρέ μου. Είστε ξενέρωτος, κύριε καθηγητά. Σε όλες τις διαγνώσεις σας είστε πάντα τόσο ακριβείς. Όχι, μερικές φορές πέφτω και έξω. Όπως. Όπως χθες βράδυ, Φερρυππίν, που ήσουν αλλιώμα από το Follow Your Heart και ήσουν και γαμώτα τεχνά. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, κάνε πως δεν σ' αρέσει. Που λίγο έλειψε να ανέβεις πάνω στο κομωδίνο και να μου αρχίσει το χώρο της κοιλιάς. Αρκετά είπαμε, πηγαίνετε. Φοβάστε. Εσάς. Εμάς. Θεωρείστε επικίνδυνοι, δηλαδή. Μόνο όταν χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Όχι πάλι, γαμώ. Πηγαίνετε έξω, σας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ναι, πείτε μου, γιατρέ μου. Είστε ξενέρωτος, κύριε καθηγητά. Σε όλες τις διαγνώσεις σας είστε πάντα τόσο ακριβείς. Όχι, μερικές φορές πέφτω και έξω. Όπως. Όπως χθες βράδυ, Φερρυππίν, που ήσουν αλλιώμα από το Follow Your Heart και ήσουν και γαμώτα τεχνά. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, κάνε πως δεν σ' αρέσει. Που λίγο έλειψε να ανέβεις πάνω στο κομωδίνο και να μου αρχίσει το χώρο της κοιλιάς. Αρκετά είπαμε, πηγαίνετε. Φοβάστε. Εσάς. Εμάς. Θεωρείστε επικίνδυνοι, δηλαδή. Μόνο όταν χρησιμοποιώ τα χέρια μου. Όχι πάλι, γαμώ. Να με προσέχετε, κύριε καθηγητά. Και εσείς.